Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούργιο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται? Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην Αγορά. Χούλιο Ιγκλέσιας. Το νέο CD του μεγάλου ερμηνευτή με 14 υπέροχα τραγούδια. Μαζί το πορτρέτο του Dorian Gray, το θρυλικό βιβλίο του Oscar Wilde για την αιώνια νεότητα και την άφθαρτη ομορφιά. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Cocooning. Δύο CD με τραγούδια για κάθε στιγμή της ημέρας. Μαζί, ιστορικά θέματα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου. Ακόμη, Real Taste. Τα καλύτερα σπιτικά ψωμιά από το δικό μας φούρνο. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Όλα τα προϊόντα σταθερής κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ονομάζονται Κοσμοτέ. Για να μπορείς να απολαμβάνεις αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες με ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα βράδυ και είμαστε μαζί ζωντανά στον Ενικό σε μια ζωηρή, ελπίζω, και ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε.
Και καλό κουράγιο. Σας καλησπέριζω όλους. Και λέω καλό κουράγιο γιατί απόψε θα είστε μόνος σας απέναντι σε εκπροσώπους όλων των φορέων ή εν πάση περιπτώσει των περισσότερων φορέων της εκπαίδευσης και απέναντι σε τρεις δημοσιογράφους. Καλησπερίζω αμέσως την αρχισυντάκτρια του πολιτικού ρεπορτάζ της Αγοράς και πολιτική σχολιάστρια του ΣΤΑΡ, την κυρία Κάτια Μακρύ. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, κυρία Μακρύ. Και τον πολιτικό συντάκτη του Έθνους και του ΜΕΓΑ, τον κύριο Γιάννη Σαραντάκο. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε, κύριε συνάδελφε, και εσείς. Καλησπέρα. Θέλω να πω ότι μαζί μας θα είναι στη διάρκεια της εκπομπής ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ο κύριος Γεράσιμος Κουζέλης. Θεωρώ ότι η παρουσία του Προέδρου πολύ σημαντική, γιατί θα είναι διαφωτιστική παρουσία σε μια σειρά από θέματα. Και γι' αυτό, Πρόεδρε, το μικρόφωνο σας κατ' εξαίρεση θα είναι διαρκώς ανοιχτό και θα μπορείτε όποια στιγμή νομίσετε να παρέμβετε. Μαζί μας θα είναι εκπρόσωποι από όλους τους φορείς. Θα είναι, για παράδειγμα, ο Πρόεδρος των Κολεγίων, που θα εκπροσωπήσει έτσι την ιδιωτική παιδεία, ο κύριος Μπίλη Δασκαλάκης από το BCA. Να τον καλησπερίσω και εκείνον. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Θα έχουμε εκπροσώπους από την ΟΛΜΕ, τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Παπαχρήστο, από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία, τον πρόεδρο, τον κύριο Κικινή. Θα έχουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, τον κύριο Κυραϊλίδη, τον κύριο Χριστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα από την ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Καλιβρούση, που είναι ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συλλόγων Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων Ελλάδας. Θα έχουμε τον κύριο Βαφιαδάκη, που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας. Θα έχουμε τον κύριο Λιμβαίο από την Εκτελεστική Γραμματεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία. Θα έχουμε τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τον κύριο Καρπενισιώτη. Θα έχουμε τον κύριο Μπάκουρο, που είναι πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών και Αποφύτων Τμήματος ΔΕΟ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Και θα έχουμε την κυρία Ναυρουζίδου, που είναι αντιπρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων. Θα έχουμε βεβαίως πολλούς φίλους από τα πανεπιστήμια, από τα σχολεία, που θα κάνουν τα δικά τους ερωτήματα, ενώ θα συνδεθούμε στη διάρκεια της εκπομπής και με τρεις Πριτάνης. Τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Ταρουδάκη, τον Πρίτανη του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Καραμπίνη, και τον αναπληρωτή Πρίτανη του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Θωμά Σφικόπουλο. Νομίζω θα είναι μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα βραδιά. Ενδιαφέρουσα, βεβαίως. Ξεκινώ με το πρώτο ερώτημα. Οι συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ, αλλά και οι δάσκαλοι της ΔΟΕ και τα παιδιά που είχαν σήμερα κινητοποιήσεις, καταγγέλουν ότι 1,5 μήνα μετά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία, εξακολουθούν σήμερα να υπάρχουν περίπου 6.000 κενά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τα οποία μάλιστα δεν φαίνεται να υπάρχουν επαρκείς πιστώσεις για να καλυφθούν. Το ερώτημα λοιπόν, το πρώτο ερώτημα, είναι πώς σκοπεύετε, κύριε Υπουργέ, να κινηθείτε για να καλύψετε αυτά τα κενά. Το ερώτημα είναι σωστό και είμαστε και εμείς με τους γονείς, με τους μαθητές, με τους δασκάλους, οι οποίοι επισημαίνουν το πρόβλημα των κενών στα σχολεία. Δεν το επισημαίνουν φέτος. Είναι πρόβλημα το οποίο δυστυχώς φραγίζει τους πρώτους μήνες των διδακτικών ετών, των σχολικών ετών, την τελευταία δεκαετία, όπου έχουμε μαζική συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών και σχεδόν μηδενικούς διορισμούς εκπαιδευτικού προσωπικού. Αλλά εμείς δεν το λέμε αυτό ως άλοθη. Φέτος πήραμε τα μέτρα μας. Θα προσλάβουμε 22.261 αναπληρωτές, ενώ πέρσι είχαν προσληφθεί 18.469, δηλαδή 3.792 αναπληρωτές περισσότερους, 20% σε σχέση με πέρσι. Το λέω αυτό διότι θελήσαμε να δώσουμε μια προσωρινή, γιατί οι αναπληρωτές δεν είναι μόνιμη λύση του προβλήματος, μια προσωρινή λύση στο θέμα αυτό. Δεσμευόμαστε ως κυβέρνηση ότι αναλόγως της εξέλιξης των δημοσιονομικών θα προχωρήσουμε ή δυνατόν και από του χρόνου σε διορισμούς. Θα σπάσουμε δηλαδή το φαύλο κύκλο που ήθελε κενά και αδιοριστία στα σχολεία σε διορισμούς, διότι πιστεύουμε ότι ένα σχολείο
δεν μπορεί να λειτουργήσει με ευκαιριακή σχέση δάσκαλου και μαθητή, ιδιαίτερα η ειδική εκπαίδευση που είναι ένα μεγάλο θέμα σήμερα και για το οποίο έχουμε δώσει φέτος διπλάσιες προσλήψεις συγκριτικά με πέρσι. Έχουμε μέχρι στιγμής προσλάβει 1.898 άτομα και θα φτάσουν σύντομα στις 2.500 προσλήψεις, ειδικά στην ειδική εκπαίδευση. Το τονίζω αυτό. Σχολείο χωρίς μόνιμη σχέση δάσκαλου και μαθητή δεν μπορεί να υπάρξει. Πάντως, κύριε Υπουργέ, πέραν των εκπαιδευτικών κενών, των κενών δηλαδή σε δασκάλους και καθηγητές, πάρα πολύ μεγάλη πίεση είχα εν ώψη της εκπομπής από μαθητές και γονείς που έστελναν μηνύματα για να μας πούν ότι τα σχολεία τους αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα, προβλήματα που αφορούν τη θέρμανση των σχολείων, που αφορούν τη λειτουργία των σχολείων και τα οποία αναγκάζονται να αναπληρώνουν οι ίδιοι βάζοντας χρήματα από την τσέπη τους. Πράγματι, το θέμα της καθημερινότητας του σχολείου σε συνθήκες κρίσης είναι πολύ σημαντικό και είναι προτεραιότητα του Υπουργείου σε συνεργασία με άλλες συναρμόδιες αρχές, είτε του δημόσιου είτε της αυτοδιοίκησης, να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Ήδη έχει βγει η υπουργική απόφαση με την οποία χρεώνονται στις σχολικές εφορίες εδώ και 15 μέρες τα χρήματα για τη θέρμανση. Το θέμα της καθαριότητας, όπως ξέρετε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έφερε πίσω μερικές εκατοντάδες ή και χιλιάδες εργαζόμενους στην σχολική φύλαξη και στη σχολική καθαριότητα. Παραμένουν βεβαίως προβλήματα. Προσπαθούμε μέσα από το Ταμείο των Δήμων να καλύψουμε τα ζητήματα που αφορούν τη μείωση κατά 10% των αποδοχών των επισυμβάσει απασχολουμένων στην καθαριότητα των σχολείων. Με λίγα λόγια, σε συνθήκες κρίσης που τη ζει όλος ο ελληνικός λαός και που φαίνεται και στην δραματική μείωση των κρατικών δαπανών για την εκπαίδευση, από το 2009 μέχρι το 2015 έχουμε μείωση κατά 35% των δαπανών για τη δημόσια εκπαίδευση. Προσπαθούμε σε αυτό το δύσκολο, επαναλαμβάνω, δημοσιονομικό περιβάλλον να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε σε συνεργασία με τους καθηγητές, με τους μαθητές και τους γονιούς την καθημερινότητα στο σχολείο. Τώρα, και θα ήθελα από αυτό να πω το εξής. Και τελειώνω αμέσως. Αυτό δεν το λέμε για να δείξουμε ότι κάνουμε το καθήκον μας. Το καθήκον μας αυτό είναι. Το λέμε γιατί θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους πολίτες, στην κοινωνία. Εμπιστευτείτε το δημόσιο σχολείο. Παρά τα προβλήματά του, παραμένει ένα αξιόπιστο εκπαιδευτικό σύστημα. Πώς να το εμπιστευτούν όταν έχει 6.000 κενά σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Μην παγιδευόμαστε από τους αριθμούς. Εγώ έβλεπα σήμερα τα παιδιά που βγήκαν να διαδηλώσουν και τα οποία παιδιά αυτή τη φορά σας έχουν απέναντι, ενώ τις προηγούμενες φορές όταν ήσασταν στην αντιπολίτευση σας είχαν μαζί τους. Είμαστε μαζί. Τα προβλήματα που έθεσαν εναντίον σήμερα... Εναντίον ποιου διαδήλωναν? Εναντίον των προβλημάτων, είναι σαφές. Ναι. Εμείς δεν έχουμε την ευθύνη των προβλημάτων, έχουμε την ευθύνη να επιλύσουμε τα προβλήματα. Προσέξτε. Άλλοι τα δημιούργησαν και εμείς πρέπει σύντομα να τα αντιμετωπίσουμε. Πάντως δεν μιλούσατε όπως μιλάτε τώρα, πριν από 2-3 χρόνια. Μα είναι προφανές ότι είμαστε κυβέρνηση και έχουμε ευθύνη όχι απλώς να καταγγείλουμε. Θέλω να πω, δεν στηρίζατε με τον ίδιο τρόπο την επίλυση των προβλημάτων, μιλώντας με αυτή την τετράγωνη οικονομική λογική που μιλήσατε σήμερα? Ως υπουργός είμαι αναγκασμένος και υποχρεωμένος να μιλάω τη γλώσσα της αλήθειας από την άποψη της διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών. Ως αντιπολίτευση. Ως αντιπολίτευση ήμασταν αναγκασμένοι να προβάλλουμε τα προβλήματα. Τώρα πρέπει να τα λύσουμε τα προβλήματα. Μέσα στη δυσχερή αυτή η δημοσιονομική κατάσταση και στον αγώνα που δίνει η κυβέρνηση για την σταθεροποίηση βήμα-βήμα της οικονομίας, ώστε με ένα σχέδιο ανάπτυξης από την άνοιξη και μετά να μπορέσουμε να περάσουμε σε μια νέα πραγματικότητα. Πάντως θα με συγχωρήσετε να σας πω ότι καλείτε τους πολίτες να εμπιστευτούν τη δημόσια εκπαίδευση όταν δεν την εμπιστεύεστε εσείς οι ίδιοι. Γιατί? Και θα σας πω αμέσως γιατί. Ναι. Γιατί στις δηλώσεις που κάνατε όταν είχατε οδηγηθεί στις 3 διαφορετικές κλιμακώσεις του ΦΠΑ, είχατε βάλει χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ στα φροντιστήρια, λέγοντας ότι πρέπει να έχουν χαμηλό συντελεστή, διότι καλύπτουν τα κενά της δημόσιας εκπαίδευσης. Να σας απαντήσω. Δηλαδή οι ίδιοι παραδεχθήκατε και μάλιστα στην κλιμάκωση του ΦΠΑ ότι τα φροντιστήρια πρέπει να βοηθηθούν
οικονομικά από το κράτος, γιατί καλύπτουν τα κενά της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί, όχι τα φροντιστήρια. Να μην ξοδέψουν παραπάνω οι άνθρωποι πράγματι τα φροντιστήρια. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή σε αυτό? Δεν είναι να πάρουν λεφτά τα φροντιστήρια, να βοηθήσουν. Όχι, αλλά βοηθάτε έτσι πολίτες. Την προσέλευση των μαθητών στα φροντιστήρια. Πρώτα-πρώτα στα φροντιστήρια πηγαίνουν και οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων και των δημοσίων. Σε κάποια φροντιστήρια. Ξέρετε ότι για να μπει κάποιος στο πανεπιστήμιο σήμερα, είτε είναι στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό σχολείο, προστρέχει στη βοήθεια του φροντιστηρίου ή του ιδιαίτερου. Συνεπώς, το θέμα του φροντιστηρίου είναι ένα γενικότερο ζήτημα. Είναι μια ελληνική παραδοξότητα, είναι η αλήθεια, να μην τη συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή η παράλληλη, άτυπη εκπαίδευση είναι μια παραδοξότητα που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας. Όμως, σε αυτό θέλω να είμαι σαφής. Δεν συμπληρώνει κενά αυτή η παραδοξότητα. Βεβαίως. Μα το αρχή. Είναι λογικό. Αλλά και τις ιδιωτικές, γιατί... προσέξτε, και στην ιδιωτική. Για να μπει ένα παιδί που φυτά στο ιδιωτικό σχολείο, για να μπει στο πανεπιστήμιο. Πολύ λιγότερο τα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων πάνε στα φροντιστήρια. Μας ακούν οι γονείς και ξέρουν. Διότι συνήθως μέσα στο ιδιωτικό σχολείο υπάρχει και αυτή η βοήθεια. Μας ακούν οι γονείς και ξέρουν. Ναι, μα και εμείς γονείς είμαστε. Ότι αν εξαιρέσει κανείς μερικά. Από τον ουρανό. Ναι. Γονείς είμαστε. Τα παιδιά που πηγαίνουν και στα φροντιστήρια είναι παιδιά και από το δημόσιο και από το ιδιωτικό σύστημα. Αλλά εγώ θέλω... Δεν λέω όχι σε αυτό που ναι. λέτε. Τα ποσοστά είναι διαφορετικά. Λέω αλλά ότι ποσοστά, αλλάζει η αναλογία. Ναι, βεβαίως. Αλλά όμως να ξέρουμε ότι το ιδιωτικό σχολείο δεν καλύπτει όλες τις ανάγκες του φροντιστηρίου. Είναι και το ιδιαίτερο που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μιλάμε για φροντιστήρια. Ήθελα να τονίσω το εξής. Η εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο είναι θεμέλιο της δημοκρατίας. Είναι, αν θέλετε, η πιο ορατή στιγμή της ισότητας των πολιτών. Η υποχρέωση της πολιτείας να διασφαλίζει συνθήκες ισότητας για τους πολίτες. Πρέπει λοιπόν η κοινωνία, παρά τα προβλήματα που έχει το δημόσιο σχολείο, και είναι μεγάλα, και θα εξηγήσω μετά, να δώσει μια εμπιστοσύνη. Διότι αν δεν δώσει εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο και συνεχιστεί μια διαδικασία απαξίωσης, φοβούμαι ότι αυτό θα είναι ένα πλήγμα για τη νέα γενιά, αλλά για τη δημοκρατία στη χώρα. Κύριε Υπουργέ, εγώ πήγα πάντα σε δημόσια σχολεία και εσείς το ίδιο, αλλά νομίζω ότι το σημερινό δημόσιο σχολείο δεν είναι στο επίπεδο που ήταν το δημόσιο σχολείο όταν ήμασταν εμείς μαθητές. Μην παρασύρεστε μια νοσταλγία. Όχι, δεν είναι νοσταλγία. Των παιδικών σας χρόνων. Δεν το είναι σημερινό νοσταλγία. Δημόσιο σχολείο έχει πολλά προβλήματα, το σημερινό δημόσιο αλλά δεν σχολείο συγκρίνεται με τα σχολιά τα δικά μας τότε. Τεράστια κενά εκπαιδευτικής. Μα έχει μεγάλο πρόβλημα η έννοια της μόρφωσης σήμερα. Τότε υπήρχε ένας κεντρικός θεσμός μόρφωσης των πολιτών, που ήταν το σχολείο. Κυρία σήμερα Μαθρή. Είναι τηλεόραση, είναι το ίντερνετ. Δηλαδή υπάρχει μια διάχυση για το παιδί από που θα κύριε μάθει. Υπουργέ, η εμπιστοσύνη στο δημόσιο σχολείο δεν μπορεί να υπάρχει όταν είναι Νοέμβριος και το δημόσιο σχολείο σε ένα μεγάλο βαθμό δεν λειτουργεί ακριβώς με 6.000 κενά. Δεν υπάρχει μεγάλο βαθμό. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω άλλο. Βεβαίως. Μην συνεχίζουμε τη συζήτηση αυτή. Το δημόσιο σχολείο λοιπόν λειτουργεί. Μα τη συζήτηση λείπουν. Κύριε Υπουργέ, δεν τη συνεχίζουμε εμεί. Κάνουν τα παιδιά στο δρόμο. Τα παιδιά δεν λένε τρόμο. Τα παιδιά καταλήξει σε αρκετά σχολεία. Τα ξέρετε, δεν εννέα είναι αυτές όλη την Ελλάδα. Ναι. Εννέα είναι. Μπορώ να σας κάνω λοιπόν σε σύνολο 5.000 σχολικών μονάδων. Σε σχέση με το δημόσιο σχολείο, γιατί όλοι θέλουμε, φαντάζομαι, ένα δυνατό δημόσιο σχολείο. Αφού λοιπόν υπήρχαν φέτος κενά, αφού χρειάστηκε να πάρετε τόσους αναπληρωτές, γιατί ήταν περισσότερες οι αποσπάσεις φέτος από καθηγητές που είναι σε τελείως άσχετες υπηρεσίες. Συνάρχη επισκοπή, σε γραφεία πολιτικά. Γιατί λοιπόν φέτος αυτή η εκπαιδευτική ήταν 2.095 έναντι 1.650. Πέρσι, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα το καταργήσετε. Λοιπόν, ένα λεπτό, κυρία Μακρύ. Λοιπόν, ανοίγεται γιατί πολύ ωραίο θέμα. Πριν απαντήσει παρακαλώ ο κύριος Υπουργός, δημοσίευμα αγορά. Της αγοράς. Σάββατο 22 Αυγούστου, δηλαδή πριν αρχίσει η σχολική χρονιά, αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε ιερές Μητροπόλεις, ιερή Αρχιεπισκοπή, ιερά Σύνοδο και Διορθόδοξο Κέντρο 71. Στη Γενική Γραμματεία Παιδείας 342. Το Υπουργείο είναι αυτό. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 92. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 394. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 67. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 403. ΔΙΕΚ 123. Δευτεροβάθμιας, ΔΙΕΚ πρωτοβάθμιας 29, Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 28, Γενικά Αρχεία του Κράτους 115, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και Δημόσιες Βιβλιοθήκες 130.
Είναι περισσότεροι. Μαζέψτε τους πίσω στα σχολεία. Είναι περισσότεροι από το 14, κύριε Όχι. Υπουργέ. Είναι ο ίδιος αριθμός. Προηγείται το σχολείο από τη βιβλιοθήκη. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι πρέπει ένας αριθμός εκπαιδευτικών, ο οποίος για πολλά χρόνια και όχι μόνο φέτος, ασκεί ουσιαστικά διοικητικά καθήκοντα. Και τα διαβάζω αυτά γιατί δεν είναι επί των ημερών σας, ήταν πριν. Ναι. Η ίδια κατάσταση είναι και σήμερα. Δεν άλλαξε κάτι από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα. Είναι ο ίδιος αριθμός. Υπάρχουν περίπου 4.000 εκπαιδευτικοί. Εκεί έχετε λιγότερο αριθμό. Εδώ έχουμε περίπου 4.500. Ναι, οι οποίοι είναι εκτός αιθούσης. Άλλοι είναι σε διοικητικά καθήκοντα που είναι εντελώς εκτός μάλιστα του σχολείου και του εκπαιδευτικού συστήματος. Άλλοι δουλεύουν ως διοικητικοί στον εκπαιδευτικό μηχανισμό. Είτε στις διευθύνσεις, είτε στο Υπουργείο. Και υπάρχουν και αυτό που λέτε και τα κόμματα και οι εκκλησίες και όλα αυτά που αναφέρατε. Γι' αυτό, κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή, δεσμευτήκαμε ως κυβέρνηση ότι οι αποσπάσεις θα μειωθούν δραστικότατα. Πότε, κύριε Υπουργέ, αυτά? Στις 30 Μαΐου. Γιατί δεν έγινε σήμερα? Ναι. Διότι ο καθένας αποσπασμένος έχει διαμορφώσει ένα τρόπο ζωής. Έχει έρθει από κάπου και έχει τοποθετηθεί κάπου. Εάν πάει πίσω ξανά, θα πρέπει να φύγει αυτός ο εκπαιδευτικός που καλύπτει την οργανική θέση του αποσπασμένου. Άρα το παιδί το οποίο δεν θα πάει σχολείο. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Αφού έχετε κενά τεράστια, κύριε Υπουργέ, γιατί λέτε για τις οργανικές σχέσεις που καλύπτονται? Διότι και εκεί που είναι οι εκπαιδευτικοί, επαναλαμβάνω, καλύπτουν κενά διοικητικά αυτή τη στιγμή, κυρίως στον χώρο της εκπαίδευσης. Μπορούν να μειωθούν. Και η πρώτη δουλειά που κάνουμε, διότι τα θέματα δεν είναι συνθήματα, θέλει να τα μελετήσει κανείς. Και χρονοδιαγράμματα θέλει επίσης. Βεβαίως. Είναι ότι τώρα, μαζί με τους εκπροσώπους της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ, πρόκειται να συγκροτήσουμε μια επιτροπή υπηρεσιακών μεταβολών. Όπου ακούγεται επιτροπή, ξέρετε. Όχι, όχι, κάνετε λάθος. Δεν είναι έτσι. Όπου σε δύο μήνες, υπάρχει δέσμευση. Δεν το λέω τυχαία. Δεν αμφιβάλλω. Θα έχουμε αλλά ένα σχέδιο ο επιτροπή, το οποίο θα μειώσει δραστικά τις αποσπάσεις και θα ξέρουμε το Μάιο που είναι ο καθένας. Θέλω να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της ΟΛΜΕ και τον εκπρόσωπο. Δεν έχει απαντήσει, αν μου επιτρέπετε, συγκεκριμένα. Πότε θα καλυφθούν αυτές οι 6.000 θέσεις? Δηλαδή, αν υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα στο Υπουργείο Παιδείας, ότι εμείς μέχρι το Δεκέμβριο θα το έχουμε κλείσει το θέμα. Μέχρι το Γενάρη θα το έχουμε κλείσει. Απαντήσω. Είναι μια θεωρητική ανάλυση την οποία κάνετε. Πότε θα κλείσουν αυτές τις θέσεις? Ακούει ο κόσμος 6.000 θέσεις και νομίζει ότι λείπουν 6.000 εκπαιδευτικοί. Είναι πιο σύνθετο το θέμα. Για παράδειγμα, υπάρχουν σε εφεδρεία. Δεν μου απαντάτε όμως. Απαντώ, μα ξέρω. Το 6.000 είναι μια κουβέντα. Δεν είναι 6.000. Τα κενά στα σχολεία πότε θα καλυφθούν? Δεν είναι 6.000 τα κενά στα σχολεία. Είναι λιγότερα. Πότε θα καλυφθούν τα κενά στα σχολεία? Είναι λιγότερα και καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχουν καλυφθεί. Λείπουν μερικές ειδικότητες. Δεν το αμφισβητώ. Άρα δεν υπάρχουν κενά σχολεία, λέτε? Δεν υπάρχουν κενά στο δάσκαλο, τα σχολεία λειτουργούν και δεν υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται με τις νέες που κάνουμε τώρα αυτή την εβδομάδα, προσλήψεις κενά στις βασικές ειδικότητες. Δηλαδή στους φιλολόγους, στους μαθηματικούς και τους φυσικούς. Αυτές είναι ολοκληρώνονται οι προσλήψεις αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν. Θα υπάρχουν σε δευτερεύουσες ειδικότητες κενά. Πείτε το, κυρία Μακρύ. Λοιπόν, ένα δεύτερο ερώτημα. Σήμερα, μιλώντας με πάρα πολλούς καθηγητές στο πλαίσιο της προετοιμασίας συνέντευξης, μου είπαν κάτι το οποίο είναι αναρτημένο και στο διαδίκτυο. Απόφαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Στην Αλφα Αθήνας, λοιπόν, υπήρχαν 50 πλεονάζοντες φιλόλογοι. Στη Γάμα Αθήνας, δηλαδή στο Γαλάτσι, σε αυτή την περιοχή, 43 πλεονάζοντες φιλόλογοι. Έλειπαν 24 από την Ανατολική Αττική. Αντί να πάνε οι πλεονάζοντες, παρέμειναν στη θέση τους να πλεονάζουν και πήρατε αναπληρωτές. Για ποιο λόγο? Δεν μπορούσε δηλαδή ένας καθηγητής από το Γαλάτσι να πάει στο Πικέρμι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα δηλώσει, μιλώντας, ότι έχουμε σε μια περιφέρεια, θέλω να πω πια ακριβώς, στην Αθήνα, κεντρική περιφέρεια εκπαιδευτική, έχουμε 200 άτομα που πλεονάζουν προσωπικό στη δευτεροβάθμια και δίπλα στην πρωτοβάθμια έχουμε 80 κενά. Ειδικοτήτων μάλλον μπορεί να καλυφθούν από δευτεροβάθμια. Άρα λοιπόν δεν μας λείπουν καθηγητές. Κακή κατανομή μας γίνεται. Και μου είπαν οι καθηγητές που μίλησα. Δεν φταίει ο υπουργός αυτό, για να σας το πω ολόκληρο. Αυτό φταίνε οι υπηρεσιακοί. Αλλά ποιος το υποπτεύει? Να σας απαντήσω αμέσως. Δεν θέλω να είμαι άδικος. Πράγματι υπάρχει ένα θέμα εκλογήκευσης της κατανομής του προσωπικού. Υπάρχουν στεγανά. Υπάρχει έλλειψη, κατά τη γνώμη μου, ευρύτερης αντίληψης των διαφόρων συμβουλίων που παίρνουν τις αποφάσεις. Θέλουν να βαστάνε ένα απόθεμα, διότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς δημιουργούνται νέα κενά από εγκυμοσύνες, από αρρώστιες κλπ. Σου λέει, άσε να έχω μερικούς εδώ πέρα για να τους αξιοποιήσω στην πορεία. Με αποτέλεσμα, πράγματι, να έχουμε περιπτώσεις
καθηγητών και δασκάλων, οι οποίοι δεν αξιοποιούνται από την πρώτη στιγμή που διορίζονται στην εκπαίδευση. Μάλιστα. Αλλά τα κενά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και πραγματικό θέμα, γι' αυτό το καλύπτουμε με τους αναπληρωτές. Θέλω να πάμε τώρα στον Γενικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ, τον κύριο Παπαχρήστο, για να έχουμε και μια πρώτη δική σας τοποθέτηση για την εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σχολεία, κύριε Γενικέ. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς το σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας από εδώ και στο εξής. Με τα σημερινά δεδομένα, όμως, εμείς εκτιμούμε ότι υπάρχουν γύρω στις 3.000 καθηγητές που λείπουν. Έχω δει μια δημοσίευση ότι θα υπάρχουν γύρω στις 6.000. Σημασίας, όπως ο Υπουργός, ή λείπει ο δάσκαλος? Όχι, σε εμάς λείπουν κυρίως μαθηματικοί, φυσικοί και φιλόλογοι. Αυτό δεν είναι δευτερεύουσα. Σε κάποιες άλλες ειδικότητες, εξαρτάται από νομό σε νομό. Δεν υπάρχουν κενά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ λίγα τα κενά. Όμως δεν είναι Ελλάδα μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Κανείς δεν θέλει να φύγει από τις μεγάλες πόλεις, προφανώς. Όχι, εμείς είναι γιατί ανάποδα. Άκουσα πριν από λίγο ότι πλεονάζουν καθηγητές σε ορισμένες περιφέρειες στην Αττική. Ναι, προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Αυτό ισχύει, αυτό που είπε ο Υπουργός, ότι επειδή τα κενά είναι δυναμικά και προκύπτουν ανά πάσα στιγμή από ασθένειες αναρωτικές και συνταξιοδοτήσεις λόγω ιατρικών λόγων. Και κάθονται και περιμένουν πότε θα αρρωστήσει κάποιος. Κρατράνε οι διοικήσεις. Όταν σε γυμνάσια και λύκια δεν υπάρχει μαθηματικός. Σε κοντινά γυμνάσια και λύκια. Μιλάμε δηλαδή για Γαλάτσι Πικέρμη, για τέτοιες αποστάσεις. Αυτό δείχνει ότι πάντοτε συνέβαινε αυτό για να είμαστε δίκη και δείχνει την έλλειψη που έχει η διοίκηση προς την κεντρική υπηρεσία που στέλνει τους καθηγητές. Γιατί όταν ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει τρεις φιλολόγους πλεονάζοντες και δεν ξέρει αν αυτούς τους αποδεσμεύσει και πάνε στην Ανατολική Αττική, όταν του προκύψει το Δεκέμβρη το κενό, αν θα του έρθει καθηγητής εκεί, προτιμάει να κρατήσει ένα μικρό αποθεματικό καθηγητών που πλεονάζουν, έτσι ώστε να καλύψει τα προβλήματα που θα προκύψουν εκεί. Γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς την κεντρική διοίκηση όσον αφορά τις υποχρεώσεις που έχει προς τους πολίτες. Θα σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πέρυσι υπήρχαν μαθήματα στην επαρχία, βέβαια, όχι στην Αθήνα, που δεν διδάχτηκαν σε κάποια σχολεία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ένας διευθυντής δευτεροβάθμιας που έχει ένα μικρό πλεόνασμα δεν το δίνει πραγματικά. Και ο περιφερειακός διευθυντής συμμερίζεται. Δική του είναι. Αυτό το δεν το δίνει, το ακούω και τρελαίνομαι. Τι θα πει δεν το δίνει, κύριε Γενική Γραμματέα? Ναι. Αυτό είναι, δική του, προσεκτά, είναι περιουσία του, το προσωπικό. Είναι θέμα της διοίκησης αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δυστυχώς όταν προκύπτουν τα κενά δεν έρχονται οι καθηγητές. Δηλαδή, τώρα πείτε μας και για την εικόνα των σχολείων, τη λειτουργική τους εικόνα. Ναι. Εγώ πήρα μηνύματα, παράδειγμα σας λέω τώρα, μου στείλαν ένα μήνυμα τα παιδιά από τη Ραφίνα. Ότι ρεφενέ οι γονείς μας βάζουν τα χρήματα για να βάλουμε πετρέλαιο διότι θα ξεπαγιάσουμε. Ή ότι, για παράδειγμα, υπάρχουν παιδιά στο σχολείο τα οποία πηγαίνουν νηστικά το πρωί και ρεφενέ οι υπόλοιποι συμμαθητές. Αυτό το θέμα θα το κουβεντιάσω στη συνέχεια. Είναι κρίσιμο θέμα. Βεβαίως. Και έχουμε μελετήσει κάποιες λύσεις. Αυτό μου αρέσει που λέτε το ότι έχετε μελετήσει. Βεβαίως. Γιατί αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα που υπήρξε επί 4-5 χρόνια τώρα με τα μνημόνια και την κρίση. Και που δυστυχώς φαίνεται ότι παραμένει μεγάλο πρόβλημα. Πάντως, αυτή τη στιγμή, εμείς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουμε ειδικότητες που υπάρχουν πλεονάσματα. Οπότε είναι λίγο άδικη η κριτική, γιατί κοιτάξτε να δείτε, εξαρτάται τι αποσπάσει το Υπουργείο Παιδείας. Αν στο Υπουργείο Παιδείας, για παράδειγμα, αποσπάσει καθηγητές της Γαλλικής που πλεονάζουν, γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν γίνει λάθος διορισμοί, ορθώς αποσπώνται, γιατί καλύπτουν θέσεις διοικητικών που ποτέ δεν σκέφτηκε το κράτος να κάνει. Κάνει προσλήψεις διοικητικών. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι οι τελευταίοι διοικητικοί υπάλληλοι προσελήφθησαν το 1992. Αν όμως αποσπάζεις του Υπουργείου Παιδείας μαθηματικό, φυσικό ή φιλόλογο, που είναι ελληματικές ειδικότητες, σαφέστατα δημιουργήσει κενά. Πάντως, κύριε Παπαχρήστο, την ίδια ώρα που κάνουμε την κουβέντα για τα κενά στην εκπαίδευση, εγώ ξέρω θεολόγους, μαθηματικούς, φυσικούς που κάνουν άλλες δουλειές για να ζήσουν και περιμένουν επί χρόνια αδιόριστη.
Αυτό είναι ένα ζήτημα που εμείς το είχαμε θέσει στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Εγώ συμμερίζομαι την αγωνία του Υπουργού πραγματικά, γιατί ανέλαβε όταν είχε ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Όμως η κυβέρνηση είναι συνέχεια της προηγούμενης κυβέρνησης, του ιδίου κόμματος. Εμείς είχαμε επισημάνει στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Είχαμε πει ότι μόνο με μόνιμους διορισμούς μπορεί να λυθεί το ζήτημα. Μάλιστα, είχαμε καταθέσει και πρόταση για μόνιμους διορισμούς. Και μάλιστα είναι ενδεικτικό ότι για να καταθέσουμε αυτή την πρόταση υπήρξε και μια υπέρβαση των συνδικαλιστικών δυνάμεων, ώστε να υπάρξει πρόταση για μόνιμους διορισμούς. Ο κ. Κουράκης μας είχε υποσχεθεί ότι τουλάχιστον 1.000 καθηγητές θα έρθουν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τελικά δεν ήρθε κανένας. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Πάμε και στον πρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Κίκινη. Λοιπόν, σε εσάς ποια είναι η κατάσταση, καταρχήν, πρόεδρε? Όταν μιλάμε έστω και για ένα εκπαιδευτικό κενό, μιλάμε για ώρες και απώλεια μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών, ένα το κρατούμενο. Άρα η κουβέντα που κάνουμε πολύ εύκολα κάθε φορά τέτοια εποχή, φέτος ακόμη πιο, σε πιο πολύ σε βάθος χρόνου, γιατί Νοέμβριο συνήθως δεν το πολύ συζητάμε πια το ζήτημα. Λοιπόν, είναι μια κουβέντα η οποία γίνεται σε λάθος χρόνο. Το να συζητάς για κενά αυτή τη στιγμή σημαίνει ότι κάτι δεν έχει πάει απολύτως καλά. Έπρεπε δεν έχει πάει τίποτα καλά. Να έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι. Ακριβώς. Έπρεπε σήμερα να συζητάμε για το τι θα γίνει τον επόμενο Σεπτέμβρη. Έπρεπε σήμερα να συζητάμε για το πόσοι εκπαιδευτικοί μόνιμοι θα διοριστούν την επόμενη χρονιά. Και δεν πρόκειται εδώ για συντεχνιακό αίτημα για να πούμε ορισμένα πράγματα. Όταν τα προνήπια αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι δεν πηγαίνουν στο σχολείο. Όταν αυτή τη στιγμή είναι δεδομένο ότι υπάρχουν. Οι περισσότεροι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κάθονται στο σπίτι τους γιατί δεν μπορούν να έχουν την υποστήριξη που χρειάζονται μέσα στο δημόσιο σχολείο. Όταν το δημοτικό σχολείο έχει αυτή τη στιγμή τόσα κενά. Είτε λέγεται υπουργός ο κύριος Φίλης, είτε λέγεται ο κύριος Κουράκης, είτε λέγεται ο κύριος Αρβανιτόπουλος, είναι τα κενά αυτά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, και δεν αλλάζουν όποια και αν είναι η κυβέρνηση. Είναι μια πραγματικότητα η οποία ταλαιπωρεί αφάνταστα την εκπαίδευση. Είναι η οικονομική πραγματικότητα που οδηγεί. Η οικονομική πραγματικότητα, θα δούμε πόσο είναι η οικονομική πραγματικότητα. Αυτή είναι η μία διάσταση. Όταν λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, δεν πρόκειται για συντεχνιακό ζήτημα, πρόκειται για ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα. Ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα το οποίο πρωτίστως αγγίζει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όταν μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση φοιτούν περίπου 700.000 μαθητές, έτσι. Λοιπόν, μιλάμε για πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Και φυσικά, όταν μιλάμε για διορισμούς, δεν λέμε να φέρουμε τους φίλους μας και τους γνωστούς μας να διορίσουμε. Μιλάμε για παιδιά της ελληνικής αυτής οικογένειας, της ελληνικής αυτής κοινωνίας, τα οποία αρίστευσαν για να μπουν στις σχολές στις οποίες μπήκαν, μέσα από το δημόσιο σχολείο οι περισσότεροι, το οποίο θα συμφωνήσουμε απόλυτα με τον κύριο Υπουργό εδώ, πρέπει να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη. Αλλά το ζήτημα είναι με την κουβέντα που κάνουμε. Ενισχύουμε την εμπιστοσύνη ή μεγενθύνουμε το πρόβλημα προς χάρη κάποιων άλλων σκέψεων, δεύτερων, ίσως και πρώτων. Λοιπόν, είναι οικονομικό το ζήτημα. Σαφώς είναι οικονομικό το κουβεντιάζουμε, ζήτημα. Δηλαδή. Όχι, δεν λέω να μην το κουβεντιάζουμε, λέω να το κουβεντιάζουμε, εντάξει, λέω να το κουβεντιάζουμε στη σωστή του βάση. Και η σωστή του βάση δεν είναι να καλύπτει. Όχι, το αντίθετο, να τα αναδείξουμε. Λοιπόν. Να τα αναδείξουμε όμως για να δούμε ποια είναι η λύση τους. Και η λύση είναι μόνιμοι διορισμοί. Και το να λέμε ζούμε στην εποχή της κρίσης, δεν έχουμε λεφτά, είναι αυτό είναι το κρύψιμο κάτω από το χαλί. Γιατί αυτή η κουβέντα αμέσως παραπέμπει στους χιλιάδες αναπληρωτές. Από πού λοιπόν τα λεφτά? Από πού τα λεφτά? Ναι, γιατί όταν τώρα λέμε μια κουβέντα να πρέπει να τη λέμε. Να κάνω λαϊκισμό. Να κάνετε, λοιπόν. Ναι. Η ίδια εφημερίδα που χθες προμοτάριζε με τον τρόπο της τα βάουτσερ στην εκπαίδευση, τα κουπόνια τα εκπαιδευτικά, η ίδια εφημερίδα λοιπόν είχε στο πρωτοσέλιδο τα χρήματα τα οποία σπαταλώνται για τα σαπάκια όπως τα χαρακτήριζε Lockheed. Μάλιστα. Να κάνω έτσι μια κουβέντα. Όχι, η σωστή διαχείριση. Θα με συγχωρήσετε να σας πω ότι εγώ δεν τη βρίσκω καθόλου λαϊκίστικη την κουβέντα αυτή. Λοιπόν, η σωστή θεωρώ πολύ σοβαρή. Η σωστή διαχείριση και να την ανοίξουμε τη συζήτηση. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα προ-κρίσης ακόμη. Όταν οι δαπάνες για τη δημόσια παιδεία φθήνουν χρόνο με το χρόνο, η κρίση το έκανε το πρόβλημα ακόμη μεγαλύτερο. Εκεί είναι η λύση. Είναι αν η πολιτεία αποφασίζει ότι δίνει βάρος στη δημόσια εκπαίδευση ή όχι. Αν είναι, ή αν η εκπαίδευση, η δημόσια, είναι ένα βάρος το οποίο θέλει να το ξεφορτωθεί. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι κοινός, η ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης. Αλλά για να την ενισχύσουμε τη δημόσια εκπαίδευση πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά, να μην μιλάμε με την στοχοποίηση κάποιων ότι βάζουν συντεχνιακά ζητήματα, γιατί αν εγώ αυτή τη στιγμή πω ότι θέλουμε χιλιάδες διορισμούς στην εκπαίδευση και μου απαντήσει ο άλλος πού θα τους βρούμε, υπάρχει κρίση. Μα εκεί που δεν έγιναν τόσα χρόνια. Στους συνταξιούχους που έφυγαν και δεν αναπληρώθηκαν οι θέσεις τους. Οι θέσεις τους δεν τις πήραν μαζί τους οι συνταξιούχοι, δεν καλύφθηκαν ποτέ. Αν πω ότι αυτή τη στιγμή δεν φροντίζει η πολιτεία να τοποθετήσει σε μόνιμες οργανικές θέσεις χιλιάδες εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, οι οποίοι ταλαιπωρούνται εξαιτίας των πολιτικών των κυβερνήσεων, ειδικά από το 2013 και εδώ, με μετατάξεις και συγκρούσεις συμφερόντων που δημιούργησε η πολιτική των κυβερνήσεων εδώ. Και πέρυσι τους υποσχέθηκαν ότι 7.500 θέσεις θα καλυφθούν. Όχι νέες θέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν ήδη. Αλλά δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους, δεν μπορούν να δουλέψουν εκεί που πρέπει και δεν μπορούν οι μαθητές να έχουν τον εκπαιδευτικό στην ώρα του και στη θέση του. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μια βαθιά πολιτική και κοινωνική
συζήτηση, η οποία για να μην κρύβεται κάτω από το χαλί, δεν πρέπει να λέμε ότι χρειάζονται χρήματα. Είπατε προηγουμένως για τα χρήματα από τη Ραφίνα που σας ειδοποίησαν για τις δαπάνες για την παιδεία. Μα φυσικά, όταν οι δαπάνες αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 2%, πού θα βρεθούν τα χρήματα για να λειτουργήσουν σωστά τα σχολεία. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα επανέλθω. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Επανέρχομαι στον Υπουργό για ένα σύντομο σχόλιο για τα όσα άκουσε και έχουμε πολλά και σημαντικά ερωτήματα να θέσουμε. Περιμένουμε και τα δικά σας ερωτήματα στο Twitter ή με mail στο enikos.gr. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Όλα τα προϊόντα σταθερής κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ονομάζονται COSMOTE. Για να μπορείς να απολαμβάνεις αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες με ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Cocooning. Δύο CD με τραγούδια για κάθε στιγμή της ημέρας. Μαζί, ιστορικά θέματα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου. Ακόμη, Real Taste. Τα καλύτερα σπιτικά ψωμιά από το δικό μας φούρνο. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούριο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στον παρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί, από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά. Χούλιο Ιγκλέσιας. Το νέο CD του μεγάλου ερμηνευτή με 14 υπέροχα τραγούδια. Μαζί το πορτρέτο του Dorian Gray. Το θρυλικό βιβλίο του Oscar Wilde για την αιώνια νεότητα και την άφθαρτη ομορφιά. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα.
από τότε, κάθε τι καινούριο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται? Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Φίλη. Είναι δεκάδες τα ερωτήματά σας για να καταλάβετε τι γίνεται. Αυτό εδώ που είναι ένα μικρό βιβλίο ουσιαστικά είναι τα ερωτήματα της τελευταίας μισής ώρας που στείλατε. Όσα δεν προλάβουμε να κάνουμε απόψε, έχει δεσμευθεί ήδη ο Υπουργός ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα τα απαντήσουν και θα αναρτηθούν οι απαντήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και στο ενικός.gr. Βεβαίως. Στην παραγωγή. Θέλω ένα σύντομο σχόλιο σας για όσα ακούσατε από το Γενικό Γραμματέα της ΟΛΜΕ και τον Πρόεδρο της ΔΟΕ. Είναι προφανές ότι είμαστε από την ίδια πλευρά. Και με τους καθηγητές. Με όλους είστε από την ίδια πλευρά. Όχι, ακούστε. Αυτό καταλαβαίνω από την αρχή, αυτό μου λέτε. Διότι έχουμε κληρονομήσει προβλήματα που καλούμαστε ως κυβέρνηση με ένα προγραμματισμό σταδιακά να τα αντιμετωπίσουμε. Στο πλαίσιο, επαναλαμβάνω, των γενικότερων δυσκολιών. Το πρόβλημα της αδιοριστίας δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Το πρόβλημα της μείωσης των εκπαιδευτικών δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Και το σημαντικότερο, από το 1981 μέχρι πέρσι έχουν αξιοποιηθεί, υπήρχε ένας καταιγισμός χρηματοδότησης από 6 κοινοτικά πλαίσια. Παρ' όλα αυτά έχουμε, όπως βλέπετε, μεγάλα προβλήματα στην εκπαίδευση. Γι' αυτά κάποιοι ευθύνονται πολιτικά. Θα μου πείτε τι ενδιαφέρει σήμερα κάποιον αν τα λεφτά δεν αξιοποιήθηκαν σωστά. Σημασία έχει τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Σωστό. Μα και οι διαπιστώσεις, από ό,τι κατάλαβα, συμφωνείτε με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα σε επίπεδο διαπιστώσεων. Ναι. Το θέμα είναι ότι εσείς, επειδή είστε υπουργός, πρέπει να δώσετε τις λύσεις. Δίδουμε και λύσεις. Όχι, θα δώσουμε, αρχίζουμε να δίνουμε. Ανέφερα νωρίτερα ότι φέτος, σε συνθήκες σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας, θα πάρουμε 3.792 αναπληρωτές περισσότερες από πέρσι. Δηλαδή θα πάρουμε 22.261 αναπληρωτές, έναν 18.469 πέρσι. Θα είναι περίπου διπλάσιοι οι προληφθέντες στον χώρο της ειδικής αγωγής, που ανέφερα νωρίτερα την ευαισθησία που υπάρχει στο ζήτημα αυτό, σε σχέση με πέρσι. Σήμερα που συζητούμε, ανακοινώθηκαν 236 προσλήψεις δασκάλων και νηπιαγωγών με προτεραιότητα την επαρχία, Κρήτη, Λέσβος, Κυκλάδες. Επίσης, εδώ οι αναπληρωτές θα πραγματοποιηθούν οποίους... άλλες 500 προσλήψεις καθηγητών για την επαρχία. Οι αναπληρωτές τους οποίους προσλάβατε μου στέλνουν τώρα μήνυμα, οι νέοι αυτοί τώρα που προσλήφθηκαν τώρα, ότι ακόμα δεν έχουν πληρωθεί. Άργησε, λέει, που άργησε ένα μήνα να μας πάρει το Υπουργείο, ο Οκτώβρης βγήκε και τώρα κάνουν λόγο για πληρωμές στα μέσα Νοέμβρη. Και εμείς ήδη έχουμε εξοδέψει πάρα πολλά χρήματα για έξοδα μετακίνησης, εγκατάστασης στις περιοχές που μας κάλεσαν. Η συγκεκριμένη εδώ εκπαιδευτικός μου γράφει ότι έχω ήδη ξοδέψει 2 μισθούς πριν τους πάρω για να εγκατασταθώ εκεί που με έστειλε το Υπουργείο. Έχει τα δίκια της. Όχι, δεν έχουμε πληρώσει, αλλά ότι ο αναπληρωτής ο οποίος όλοι αναγκάζεται... Έχουν, όχι, που να το βρούνε. Όχι, θα το βρούνε. Αυτή είναι η δουλειά μας. Όχι απλώς να αναγνωρίζουμε δίκια, αλλά να το βρούνε κιόλας. Και γι' αυτό είναι θέμα πολιτικής δέσμευσης ότι η εκπαίδευση, όπως και η υγεία, όπως και η δημόσια διοίκηση, είναι προτεραιότητες για την κυβέρνηση, προκειμένου η χώρα σιγά-σιγά να βγαίνει από την κρίση και να δημιουργείται μια προοπτική ανάπτυξη. Κύριε Υπουργέ, πάντως το μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο, επειδή έχει εκτενή αναφορά στην παιδεία, εμείς έχουμε πέσει με τα δημοσιονομικά, αλλά έχει εκτενή αναφορά στην παιδεία. Όχι, δεν έχει εκτενή. Εκτενέστατη. Δύο θέματα. Λέει διαφορετικά πράγματα από ό,τι εσείς λέτε τώρα. Και διαβάζω. Λέει δικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευθυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και αναεκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΣΑ το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Ποιες θα τα ξέρετε. Αναζήτησα λοιπόν στο διαδίκτυο για να δω ποιες είναι αυτές οι πρακτικές και λέει, ας πούμε, ότι ο ΟΣΑ
Στην έκθεση του Education at a Glance του 2014, την τελευταία δηλαδή, λέει ότι στα δημοτικά οι δάσκαλοι διδάσκουν κατά μέσο όρο στον ΟΣΑ 782 ώρες το χρόνο. Στην Ελλάδα οι ώρες διδασκαλίας είναι 570. Στα γυμνάσια οι καθηγητές διδάσκουν κατά μέσο όρο 694 ώρες το χρόνο. Στην Ελλάδα είναι στην προτελευταία θέση με 415 ώρες. Προφανώς λοιπόν αυτό που λέει το μνημόνιο είναι ότι πρέπει να αυξήσετε τις ώρες διδασκαλίας των καθηγητών και των δασκάλων. Να σας απαντήσω. Υπάρχει μια παρανόηση. Και σίγουρα λιγότερα χρήματα, όχι περισσότερα. Υπάρχει μια παρανόηση. Τα στοιχεία που αναφέρετε δεν περιλαμβάνουν μέσα τις εξετάσεις. Είναι μόνο οι ώρες διδασκαλίας. Πάντως αυτά χρησιμοποιεί ο ΣΑΝ. Ξέρω. Τα στοιχεία τα έχουμε όλα. Και η διαμορφία στην Ελλάδα, που δεν αφορά μόνο τους καθηγητές, αφορά κυρίως μαθητές, είναι ότι έχουμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που καταναλώνει μεγάλο μέρος της χρονιάς σε εξετάσεις. Αν αυτό αξιοποιηθεί καταλλήλως, που σημαίνει μια αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, νέες εκπαιδευτικές και διδακτικές πρακτικές, τότε θα δείτε ότι οι εκπαιδευτικοί τις ώρες που δουλεύουν. Εννοείται το αλλαγή συστήματος. Εννοείται περιορισμό των εξετάσεων. Ακριβώς. Το αναγγέλλεται δηλαδή τώρα αλλαγή του συστήματος. Συνολικά των εξετάσεων μέσα στην τάξη. Με τι χρονοδιάγραμμα, πότε θα το κάνετε αυτό? Αυτό δεν είναι θέμα που θα γίνει αύριο, είναι θέμα μελέτης. Γι' αυτό έχουμε εξαγγείλει και έναν δημόσιο εθνικό και κοινωνικό διάλογο. Θα πάρουν μέρος όλοι οι φορείς, όχι μόνο οι φορείς όμως, θα πάρουν μέρος και πολίτες. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Δεν πρέπει να εθνιδιαστεί κανείς το αντιλαμβάνεστε. Βεβαίως, βέβαια, αυτό λέω. Διότι τα στοιχεία που αναφέρεται του ΟΣΑ τα έχω διαβάσει κι εγώ, αλλά έχουν την διαμορφία αυτή που σας ανέφερα. Άρα δεσμεύεστε ότι δεν θα αυξήσετε τις ώρες διδασκαλίας, ούτε θα αυξήσετε τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα. Ούτε θα αυξηθεί, ούτε θα μειωθεί το ωράριο των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι μια δέσμευση. Ρώτησε κάτι ο κ. Χατζηνικολάου νωρίτερα. Και θέλω να σας πω ότι με βάση το μέσο όρο. Γιατί μιλάτε για βέλτιστες πρακτικές, όχι εσείς, ΟΣΑ. Το μνημόνιο. Ή είμαστε στις βέλτιστες πρακτικές. Είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε ούτε κάτω ούτε πάνω στον αριθμό των ωρών διδασκαλίας στη χώρα μας. Όσον αφορά τώρα τον αριθμό, την αναλογία μαθητών και δασκάλων. Διάβασα τις προάλλες και μια ανακοίνωση που βγάλει ο κύριος Μάνος. Ναι, την έχω εδώ. Λέει απλώς για να την πούμε και στους τηλεθεατές. Ο κύριος Μάνος σε μια ανάρτησή του στο Facebook λέει ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα σε 1.000 μαθητές αναλογούν 106,4 δάσκαλοι, όταν στη Γαλλία είναι 52,9, στη Γερμανία 62,5 και στην Ολλανδία 63,3. Ναι. Θέλοντας να δείξει ότι είναι πολύ κακή κατανομή, λέει ο κύριος Μάνος, των καθηγητών και δεν χρειάζονται οι προσλήψεις που εσείς λέτε. Αυτό το είπε, λέγω θα του φέκιζα τον κύριο Φίλιππε, επειδή προσέλαβε 2.000. Ήταν σε άλλη ανάρτηση, μάλλον. Αυτή ήταν μόνο αυτό. Το είπε, δεν το πες ο βαρός άνθρωπος, το είπε αστειευόμενος. Κοιτάξτε, η Ελλάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς, έχει ένα ανάγλυφο μορφολογίας που δεν είναι το ανάγλυφο της Γαλλίας. Δεν είναι μια πεδιάδα. Έχει πολλά νησιά. Έχει πολλά δυσπρόσιτα μέρη. Και είναι αναγκασμένο το εκπαιδευτικό σύστημα να καλύπτει ανάγκες ακόμα και σε δύο παιδιά σε ένα νησάκι ακριτικό. Με δάσκαλο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, με είχε πάρει τηλέφωνο ένας περιφερειάρχης και μου είπε στο τάδε χωριό, στην Παλαιοκατούνα, που είναι 10-15 χιλιόμετρα από μια Κωμόπολη, και ήταν πέντε παιδιά γυμνάσιο. Και που δεν πήγε φέτος ο εκπαιδευτικός, πήγαινε τόσα χρόνια, έφυγε. Πήρε μετάθεση για αλλού. Αλλά εκτός αυτού, μπορείς να στείλεις εκεί δάσκαλο ή καθηγητή. Πόσους καθηγητές στο γυμνάσιο θα στείλει εκεί για πέντε παιδιά? Ή πρέπει να κάνει μια σύμπτυξη, να πάει είναι κοντά, να πάει δίπλα και να εξασφαλίσει την μετάβαση του. Να βρίσκει μεταφορικά να πάνε τα μεταφορικά, βεβαίως, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό το κάνουμε. Αλλά όμως υπάρχουν περιοχές που δεν μπορεί να το κάνει. Γιατί αν είναι 40 χιλιόμετρα μακριά από το πλησιέστερο σχολείο, πώς θα πάει το παιδί εκεί? Άρα, επ' αυτού θέλω να πω. Ο σας και ο κύριος Κουράκης τον Αύγουστο ουσιαστικά διέλυαν σχολεία που είχαν προέλθει από συνενώσεις και τα ξανά έκαναν αυτόνομα. Σε πάρα πολλές περιοχές. Όπου δεν μπορούσε να λειτουργήσει σχολείο, βεβαίως, έχετε δίκιο. Και ήταν και λίγο για προεκλογικούς λόγους αυτό. Δεν ήταν τώρα στη φτιότιδα ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να πάνε από ένα χωριό στο άλλο. Στην Ελλάδα έχουμε άλλη μορφολογία του εδάφους που αναγκάζει να έχουμε μεγαλύτερο αριθμό εκπαιδευτικών. Θα μου πείτε, αυτό μόνο είναι? Ανέφερα και νωρίτερα. Υπάρχουν και προβλήματα υπηρεσιακών μεταβολών. Δεν το κρύβω. Υπάρχουν και προβλήματα που χρειάζεται μια εκλογήκευση του τρόπου κατανομής του διδακτικού προσωπικού. Καμία αντίρρηση. Αλλά μην υποτιμάτε την διαμορφία
του νησιωτικού συμπλέγματος. Για τις υποδομές που ρώτησε ο κ. Χατζηνικολάου, νοείται και η απάντηση δεν πήρε. Υπάρχουν και σήμερα, άκουσα εγώ παιδιά που διαδήλωσαν, που έλεγαν ότι βάζουν από την τσέπη του χρήματα για τα σαπούνια, για χαρτιά υγείας, τουαλέτες και όλα αυτά τα πράγματα. Για το, αυτό που είπατε. Λέτε, δεν ισχύουν μόνο στα σχολεία, ισχύουν και στα πανεπιστήμια. Ναι, θα σας απαντήσω. Μου στέλνουν μηνύματα, για παράδειγμα, από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, ότι τα είδη υγιεινής τα αγοράζουν μόνοι τους οι φοιτητές. Να σας απαντήσω. Εννοείται στις εστίες. Ναι, ναι, ναι. Να σας απαντήσω. Το θέμα της θέρμανσης και της λειτουργίας του σχολείου σε αυτά τα βασικά είδη είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Η κυβέρνηση. Και η σημερινή και οι προηγούμενες, αλλά και η σημερινή εγκαίρως, έχει στείλει ένα ποσό μερικών δεκάδων εκατομμυρίων για να καλυφθούν τα πρώτα μεγάλα έξοδα που είναι για την προμήθεια καυσίμων, για την θέρμανση. Άρα τα λεφτά χάθηκαν κάπου στην πορεία. Όχι, όχι. Προφανώς οι Δήμοι, μέσα με τα προβλήματα που έχουν, δεν μπορούν να συμπληρώσουν αυτά τα κονδύλια. Αλλά μας δεν είναι είπε ευθύνη... για τη Αθήνα ήδη, κ. Χατζηνικολάου. Μα απήντησα ότι ναι. Τα χρήματα εδώ και 15 μέρες έχουν εκταμιευθεί και έχουν πάει στους Δήμους για τις λεγόμενες σχολικές επιτροπές από το Υπουργείο Συντονισμού. Είναι κοινή απόφαση Υπουργείου Συντονισμού και Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Παιδείας. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλω να σπρώξω πουθενά την ευθύνη. Το πρόβλημα της λιτότητας είναι πρόβλημα το οποίο ακουμπά όλους τους δημόσιους θεσμούς και όλες τις οικογένειες. Πάμε στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον Μπρίτανη του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης. Καλησπέρα κύριε Καραμπίνη, τον κύριο Αθανάσιο Καραμπίνη. Κύριε Πρίτανη, θέλω να μας παρουσιάσετε την κατάσταση που επικρατεί στο δικό σας πανεπιστήμιο. Μάλιστα. Να μας πείτε τι γίνεται με... Παρακαλώ. Να μου επιτρέψετε μόνο ένα σχόλιο. Βεβαίως. Άκουσα και είναι σωστό όπως είπε ο Υπουργός ότι με τα μνημονιακή εποχή έχουν μειωθεί στην εκπαίδευση ουσιαστικά κατά 35%. Δυστυχώς όμως θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Το πρώτο σχόλιο είναι ότι μνημονιακά η απέτηση περιορισμού από ό,τι γνωρίζω ήταν κάτω από 20%. Γιατί υπάρχει μια επιλογή στην εκπαίδευση να φτάσουμε στο 35%. Δηλαδή η εκπαίδευση στη χώρα μας ήταν κάτι το οποίο... ήταν υπερτιμολογημένο. Και το δεύτερο, έστω και να είναι 35% στην εκπαίδευση, στα πανεπιστήμια γιατί έχουμε φτάσει σε έναν περιορισμό του 60%, του 70%. Λειτουργούμε αυτή τη στιγμή με 20% του προλογισμού του 2011. Με 80% έκπτωση, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί εύκολα ένα πανεπιστήμιο να προσφέρει αυτά τα οποία οφείλει να προσφέρει. Και που πρέπει σε αυτά τα παιδιά, τα οποία επενδύουν το μέλλον τους στα πανεπιστήμια. Και σε αυτούς τους γονείς οι οποίοι έχουν πουλήσει τα χωράφια τους, έχουν πληρώσει τα φροντιστήρια τα ιδιαίτερα, γιατί όλοι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα φροντιστήρια. Και όλοι έχουν επενδύσει στο να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο που ο τίτλος σπουδών που θα πάρουν να είναι ένας τίτλος σπουδών που να ανταποκρίνεται στο όνειρό τους, σε αυτό που πίστεψαν. Δεν μπορεί λοιπόν με 20% του προϋπολογισμού σου να θέλεις να είσαι το Πανεπιστήμιο των Ονείρων, των δικών σου και των παιδιών. Και επειδή μιλάμε για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο ουσιαστικά δραστηριοποιείται σε 4 πόλεις με 9 κάμπουσες, καταλαβαίνετε ότι το να το ζεστάνουμε μόνο το Πανεπιστήμιο μας, αυτή τη στιγμή μας δημιουργεί τρομερό πρόβλημα. Όταν λοιπόν αναβάλουμε μαθήματα για να έρθουν καλύτερες, δηλαδή πιο ζεστές μέρες για να κάνουμε μαθήματα, καταλαβαίνετε ότι και εμείς οι ίδιοι νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Και είναι, και κλείνω αν θέλετε την τοποθέτησή μου την πρώτη, είναι πραγματικά, όχι απορίας άξιο, αλλά αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά και στους συναδέλφους, πώς καταφέρνουμε και παίρνουμε τέτοιες εκθέσεις αξιολόγησης που μας βγάζουν να είμαστε μέσα στα καλύτερα πανεπιστήμια και να έχουμε τμήματα τα οποία συναγωνίζονται τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αν επενδύαμε λίγο πιο εξορθολογισμένα, θα είχαμε πολλαπλά ωφέλη ως χώρα από το πανεπιστήμιο, από την παραγωγή και τη μετάδοση της γνώσης. Ένα παράδειγμα αριθμητικό. Όταν λειτουργούμε, επειδή αναφέρθηκε η μελέτη του ΟΣΑ, αυτή τη στιγμή λειτουργούμε στο πανεπιστήμιο μου, ο Υπουργός το ξέρει, το είπα στη Σύνοδο των Πριτάνων, με 128 φοιτητές αναδιοικητικό υπάλληλο. Έχουμε αυτή τη στιγμή 55% κενών από αυτά που αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας. Και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 17 φοιτητές. Καταλαβαίνετε ότι εάν κάτι δεν κάνουμε όλοι μαζί, ουσιαστικά θα οδηγήσουμε τα πανεπιστήμια μας σε μία συρρήκνωση. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Εάν δεν επενδύσουμε στην εκπαίδευση, εάν δεν επενδύσουμε στον πολιτισμό, εάν δεν ακούσουμε νέες ιδέες,
αν δεν ακούσουμε νέες προτάσεις που δεν κοστίζουν όλα. Παραδείγματος χάρη με τα τάξεις. Ζητάνε πολύ να έρθουν στο Δημοκρίτιο. Ας τους βοηθήσουμε να έρθουν και να μην περιμένουν σε γραφειοκρατία 5 και 6 μήνες πότε θα έρθουν να βοηθήσουν, αφού είναι υπάλληλοι. Εάν νέες ιδέες όπως η ίδρυση μεταπτυχιακών, η ίδρυση προπτυχιακών που να απευθύνονται σε ανθρώπους του εξωτερικού, που ήδη υπάρχει νόμος ψηφισμένος από τη Βουλή και τουλάχιστον στο δικό μου το Πανεπιστήμιο δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν έχει ενεργοποιηθεί και που έχουμε επιστολές από Πριτάνης, από ξένες χώρες που λένε ναι, θέλουμε να στείλουμε τα παιδιά στη Θράκη να σπουδάσουν ελληνικό πολιτισμό, ελληνική γλώσσα, ελληνική κουλτούρα και να γυρίσουν εδώ στις χώρες μας, στην Κίνα, στη Ρωσία, στην Αμερική και να είναι πρεσβευτές της χώρας σας. Αυτά νομίζω ότι μπορούμε να τα κάνουμε και δεν ζητάμε ούτε περισσότερα χρήματα ούτε οτιδήποτε άλλο. Μια βοήθεια από το Υπουργείο και έναν εξορθολογισμό θέλουμε. Μία πρώτη απάντηση, κύριε Υπουργέ. Πράγματι, τα πανεπιστήμια και φέτος υφίστανται τις μεγαλύτερες περικοπές. Με βάση τα προβλήματα που έχουμε τα δημοσιονομικά, επιλέξαμε, δεν μπορούσε να πάει η κατάσταση να γίνει διαφορετικά, να στηρίξουμε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την ειδική αγωγή και να κάνουμε κάπως μεγαλύτερες περικοπές της τάξης του 20%. Έχει δίκιο σε αυτό ο κ. Πρίτανης, στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ. Προσέξτε κάτι. Τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ έχουν και μία τρίτη δυνατότητα χρηματοδότησης. Είναι οι λογαριασμοί της έρευνας. Και υπάρχουν τρία πανεπιστήμια που φέτος, λόγω του ερευνητικού έργου που έχουν και της δουλειάς του εκπαιδευτικού, του πανεπιστημιακού προσωπικού, έχουν κατορθώσει να ξεπεράσουν έσοδα από τον λογαριασμό αυτόν τον ειδικό της έρευνας, να είναι περισσότερα τα έσοδα αυτά από τον τακτικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δηλαδή, μπορούν να βρουν τρόπους, δεν λέω ότι είναι ο ασφαλέστερος τρόπος αυτός. Και δεν θέλω να αποφύγω την ευθύνη της πολιτείας απέναντι στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Κατευθυνόμαστε προς τα δίδακτρα και στη δημόσια παιδεία. Όχι. Έστω σε χαμηλά δίδακτρα. Σας ρωτώ γιατί είδα δημοσιεύματα τέτοιου τύπου τις τελευταίες μέρες. Όχι. Ότι μπορεί να αναγκαστούμε να πάμε λόγω της κρίσης σε χαμηλά δίδακτρα και στα δημόσια σχολεία ή στα δημόσια πανεπιστήμια. Σας απήντησα κατηγορηματικά. Όχι. Όχι. Μπορούμε να βρούμε άλλους τρόπους χρηματοδότησης των σχολείων, αλλά δεν πάμε στην σε εισαγωγικά εύκολη λύση, λύση τρομάρα μας δηλαδή, να βάλουμε δίδακτρα στα σχολιά. Δηλαδή να επιβαρύνουμε ακόμη περισσότερο το ήδη επιβαρυμένο λαϊκό εισόδημα. Τώρα εδώ άκουσα τον Πρίτανη να σας λέει μερικές ιδέες. Ναι, τις άκουσα. Τι λέτε για αυτές? Ωραία, καλές ιδέες. Είμαστε σε συνεργασία. Και έχουμε κι άλλες ιδέες. Για παράδειγμα, το ξέρει ο κ. Πρίτανης, το είπαμε στην Επιτροπή Πριτάνεων, ότι επειδή έχουμε μεγάλο ενεργειακό κόστος με τη ΔΕΗ και πολύ μεγάλο κόστος ενεργειακό, είμαστε σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ για να υπάρξει μια λύση να υπαχθούν τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ στο λογαριασμό των μεγάλων καταναλωτών. Δηλαδή να πέσει το κόστος το ενεργειακό. Όπως επίσης είμαστε σε μια διαδικασία συνεννόησης με τους Δήμους, εκεί που υπάρχουν κάμπους πανεπιστημιακά, σχολές πανεπιστημιακών και ΤΕΗ. Πάντως, κύριε Υπουργέ, το να ακούμε ότι χάνονται μαθήματα γιατί δεν μπορούν να θερμάνουν τις αίθουσες και περιμένουν πότε θα έχει καλό καιρό για να κάνουν μάθημα και μάλιστα στη Θράκη, και το υπογραμμίζω αυτό γιατί θεωρώ ότι το Πανεπιστήμιο εκεί, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, έχει πολλούς ρόλους. Δεν έχει μόνο το ρόλο ενός συνήθους πανεπιστημίου. Επιτελεί εκεί και έναν ρόλο πολύ σημαντικό στην τοπική κοινωνία. Όλα τα πανεπιστήμια επιτελούν σημαντικό ρόλο στην τοπική τώρα κοινωνία. Αφήστε, όχι, καταλαβαίνετε να, τι λέω. Όχι, γι' αυτό δεν κάνουμε την κουβέντα μας. Μιλώ για μια πολύ ευαίσθητη γεωγραφικά περιοχή, η οποία είναι πολύ μακριά από το κέντρο και η οποία στο πανεπιστήμιο βρίσκει στήριγμα, πολλαπλά βρίσκει στήριγμα. Ναι, η εικόνα πάντως δεν είναι ότι δεν έχουμε μαθήματα λόγω ψύχους εκεί. Μα το υποπίτανε. Μα το είπα σε εξαίρεση ως κανόνα. Φαντάζομαι. Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση. Ναι, κύριε Πρίτανη. Εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε αδυναμία ως πανεπιστήμιο και πρέπει να μας φροντίσει η πολιτεία διαφορετικά. Κάθε άλλο. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που, αν δείτε τις επιτυχίες, ειδικά του τελευταίου χρόνου, έχουμε από ερευνητικά προγράμματα που φτιάχνουμε κομμάτια του δορυφόρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διαστήματος και συμμετέχει στο Δημοκρίτιο, από τα οστά του Τύμβου Χαστά της Αμφίπολης, που εμείς κάναμε τη χρονολόγηση, και πάρα πολλές επιτυχίες μέχρι χρυσά βραβεία σε μαθηματικές ολυμπιάδες κλπ. Το θέμα μας είναι άλλο. Εμείς πιστεύουμε
πιστεύουμε. Πάντως, κύριε Πρίτανη, γενικά η εικόνα των πανεπιστημίων μας δεν είναι ανθύρη. Δεν είναι ανθύρη. Και επειδή όμως, έχω δει τις κατατάξεις των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, δεν είμαστε ψηλά. Δεν είμαστε ψηλά. Αυτό είναι το θέμα που θέλετε. Τι λέτε, θα είναι άλλο θέμα να, αυτό. Τα παιδιά ναι. να τα κρατάμε να σπουδάζουν εδώ, αν μου επιτρέπετε. Τι εννοείτε με τα παιδιά, το επίπεδο των σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια είναι υψηλό και έχουμε μια πρόσφατη δυστυχώς απόδειξη ότι 200.000 επιστήμονες νέοι που έχουν τελειώσει τα ελληνικά πανεπιστήμια και πήγαν στο εξωτερικό για να βρουν δουλειά, δεν τους απέβαλαν επειδή έχουν β' κατηγορία πτυχία. Αντιθέτως, είναι περιζήτητη. Υπάρχουν διεθνείς κατατάξεις των πανεπιστημίων. Αυτό είναι μια συζήτηση. Στις οποίες οι θέσεις μας δυστυχώς δεν είναι καλές. Είναι μια συζήτηση που αμφισβητείται και στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Κύριε, σημασία έχει ότι 200.000 παιδιά. Αν εμείς για να τα βγάλουμε όλα καλά στη χώρα μας αμφισβητούμε και τις διεθνείς κατατάξεις των πανεπιστημίων, τι να πω, δεν υπάρχει τρόπος να συνεννοηθούμε. Υπάρχει ισχυρότερη απόδειξη από το ότι 200.000 φοιτητές την τελευταία πενταετία πήγαν έξω. Πτυχιούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων και ουδείς υπό την Β' κατηγορία στα πτυχία τους. Αντιθέτως, έχουν γίνει δεκτοί σε πολύ καλές δουλειές έξω και προκόπτουν και προχωράνε και επιστημονικά. Δεν μου αρέσει να υπάρχει ένα κλίμα, που δεν είμαι υπουργός τώρα, να το ξεχάσουμε αυτό. Ένα κλίμα όπου με ευκολία να απαξιώνουμε. Και ευκολία, κύριε Υπουργέ. Ευκολία. Υπάρχει διεθνής κατάταξη των πανεπιστημίων. Δεν ότι μπορεί να τα αμφισβητούμε όλα και να τα βγάζουμε όλα ότι είναι καλά. Και δυστυχώς. Με ελάχιστες εξαιρέσεις πανεπιστημιακών σχολών μας, ναι. με ελάχιστες εξαιρέσεις, η εικόνα είναι από μέτρια έως κακή. Τι να λέμε τώρα. Επειδή λοιπόν είναι εύκολες αυτές οι κρίσεις. Δεν είναι κρίσεις, είναι αντικειμενικό, είναι fact που λένε οι Εγγλέζοι. Είναι γεγονός. Υπάρχει διεθνής κατάταξη πανεπιστημίων. Πολλές λίστες υπάρχουν. Ναι. Πολλές λίστες. Ξέρετε κάποια στην οποία είμαστε ψηλά, να μου την πείτε. Αρκετές σχολές, ναι. Ελάχιστες. Και ερευνητικά κέντρα επίσης, προσφάτως είδαμε. Αλλά... Μπορώ να κάνω μία παρέμβαση. Ναι, βεβαίως. Σε ό,τι αφορά την κατάταξη των πανεπιστημίων. Έχει δίκιο ο Υπουργός μας εν μέρη. Σε τι? Θα σας πω. Σε μία κατάταξη παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο. Υπάρχει κάποια κατάταξη στην οποία είμαστε υψηλά, κύριε Πρίτανη. Όταν έχουμε... Κύριε Πρίτανη, απλό το ερώτημα. Υπάρχει κάποια κατάταξη με κάποια κριτήρια, όποια κριτήρια, βεβαίως. Που μας έχει υψηλά. Ποια? Πείτε μου, μία λίστα. Θα σας πω. Γιατί εγώ δεν μας έχω βρει ψηλά. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δηλαδή το Μετσόβιο, σε αυτά τα πανεπιστήμια, το Κρήτη, το Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει αυτό. Ούτε ένα που να έχει αριθμό φοιτητών προς διδάσκοντα 50 και 47 που έχουν τα δικά μας τα πανεπιστήμια. Αυτό είναι ντεζαβαντάζ στη βαθμολογία. Με αυτό λέμε. Έτσι ακριβώς. Αυτό όπως λέμε. Δεν αναφέρομαι σε κάτι άλλο. Δεν είναι η ποιότητα όμως διαφορετική. Από εκεί πηγαίνει, από εκεί βγαίνουμε χαμηλά. Όχι από τις αποδόσεις. Δεν επηρεάζεται, κύριε Υπουργέ, η ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας από την αναλογία διδασκών των διδασκομένων. Κατά τη γνώμη μου επηρεάζεται. Και πολύ. Και από την αναβολή μαθημάτων λόγω ψύχου. Αλλά όμως δεν υποβιβάζει το επίπεδο των σπουδών των πανεπιστημίων. Είναι εύκολο να υιοθετούμε, και δεν λέω εσάς κύριε Χατζηνικολάου, είναι θέμα στην κοινωνία μας, να υιοθετούμε μια απαξιωτική λογική. Όταν λέει ο Πρίτανης ότι υπάρχουν μέρες που δεν γίνονται καν μαθήματα, ένα δεν είναι ότι υποβιβάζεται, είναι, ο κανόνας είναι αυτό. Ότι είναι ανύπαρκτο. Ένα παράδειγμα, ναι, φίλε, μην το φτιάχνουμε κανόνα τώρα. Ένα παράδειγμα, ναι, φίλε. Το λέει ο Πρίτανης, μπορεί λοιπόν, να το πείτε στον Πρίτανη. Το είπε, εάν ο κύριος Καραμπίνης θέλει να συμπληρώσει κάτι για να προχωρήσουμε. Μία λέξη μόνο και αποχωρώ. Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό. Αυτό το γνωστό 407, γιατί ξέρετε διορισμούς, ναι. δυστυχώς δεν έχουμε. Το 2011, στο δικό μου το πανεπιστήμιο, είχαμε 2.075.000 ευρώ για να πάρουμε διδακτικό προσωπικό. Πέρσι είχαμε 75.000. Περιορισμό 97%. Νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Σωστό. Να ευχαριστήσω θερμά το Μπρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου και να καλησπερίσω τώρα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου της Κρήτης, τον κύριο Μιχάλη Ταρουδάκη. Κύριε Πρίτανη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, θέλω σας, να κύριε. Μας παρουσιάσετε όσο πιο σύντομα μπορείτε την εικόνα των προβλημάτων του δικού σας Πανεπιστημίου. Κοιτάξτε, τα προβλήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν είναι πολύ διαφορετικά από τα προβλήματα του Πανεπιστημίου Θράκης και των υπολείπων πανεπιστημίων της χώρας. Ο κύριος Υπουργός παραδέχτηκε πριν από λίγο ότι με το να μπει το βάρος της χρηματοδότησης στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια δυστυχώς καλούνται
να υλοποιήσουν προϋπολογισμούς οι οποίοι στην πραγματικότητα είναι ανέφικτοι. Κύριε Ταρουδάκη, θα με συγχωρήσετε για ένα δευτερόλεπτο. Έχω εδώ μια δουλειά που έκανε ένας φίλος. Σύγκριση μεταξύ 13 και 14 της βαθμολογίας των πανεπιστημίων. Δεν αφορά τις μέρες σας, για να μην νομίζετε ότι λέω αυτά που λέω για να κάνω κριτική αποκλειστικά σε εσάς. Κύριε Νικολάου, υπερασπίζουμε διαχρονικά το πανεπιστήμιο. Μιλώ για το 13, 13 με 14. Ναι. Λοιπόν, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι στις κατατάξεις το ΜΕΝ 13 από τη θέση 441 έως τη θέση 450, το ΔΕ 14 πέφτει από τη θέση 501 μέχρι τη θέση 550. Πανεπιστήμιο Κρήτης, μια που έχουμε τον Μπρίτανη, ήταν το 13 από 451 έως 460 και ήταν το 14 από 491 έως 500. Να πάω και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 701 συν, 701 συν και την επόμενη χρονιά. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από 461 ως 470 το 13, από 471 ως 480 το 14. Κριτήρια. Ποια είναι τα κριτήρια της αξιολόγησης? Είναι όλες οι αξιολογήσεις εδώ στον πίνακα. Ρωτώ ξανά. Είναι όλες οι αξιολογήσεις. Κύριε Υπουργέ, ο ίδιος Πρίτανης, ο οποίος είναι από ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ διεθνούς κύρους, όπως είναι η Κρήτη. Συνήθως είναι το ερευνητικό έργο του πανεπιστημίου, όπως είναι και οι διδακτορικοί τίτλοι σπουδών των καθηγητών και οι δημοσιεύσεις. Κυρία Μακρύ, με συγχωρείτε πολύ. Τι συζητούμε τώρα? Ότι όλα τα κριτήρια όλων των κατατάξεων που διεθνώς υπάρχουν είναι λάθος και εμείς θα τους πούμε τα καινούργια. Γνωρίζει. Εντάξει. Αν το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει υποβαθμιστεί, όπως αναφέρατε, έστω για μηνικές θέσεις. Δεν το ανέφερα εγώ. Είναι αντικειμενικό. Αυτό, είναι οι λίστες. Μα γι' αυτό είναι να απαντήσει ο αρμόδιος. Παρακαλώ, κύριε Πρίτανη. Ακούστε. Κοιτάξτε, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι κατατάξεις των πανεπιστημίων γίνονται με διάφορα κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνουν. Είναι παγκόσμια κριτήρια αυτά. Δεν γίνονται μόνο για την Ελλάδα τα κριτήρια. Και εκπαιδευτικό όμως έργο. Όλα λαμβάνονται υπόψη με διαφορετικούς δείκτες κάθε φορά και με διαφορετικές ποσοστώσεις. Αυτό το οποίο παρατηρήσατε, μία μικρή πτώση, φαντάζομαι σε αυτό αναφέρεστε, κύριε Χατζηνικολάου, έτσι? Σε αυτό, αλλά και στη συνολική εικόνα, κύριε Πρίτανη, η οποία δεν είναι καλή. Τι να λέμε τώρα? Η συνολική εικόνα δεν μπορεί να είναι πολύ καλύτερη, με την έννοια ότι εμείς ποτέ δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που έχουν φτάσει τα πανεπιστήμια στην υπόλοιπη Ευρώπη σε ό,τι αφορά εν γέννη τη λειτουργία τους. Εμείς παράγουμε πάρα πολύ καλή έρευνα, έχουμε εξαιρετική διάχυση της έρευνας στα διεθνή φορά, αλλά σε επίπεδο εκπαιδευτικό δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο σημείο στο οποίο θα θέλαμε. Και να σας πω και κάτι, με τις χρηματοδοτήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, και αυτό θα ήθελα να το ακούσει ο κύριος Υπουργός, έχουμε σταματήσει τις διεθνείς συνεργασίες. Οι διεθνείς συνεργασίες είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία φέρνουν τα πανεπιστήμια μπροστά. Διότι ένα από τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η διεθνής κατάταξη είναι το πόση είναι η διάχυση του πανεπιστημίου στο εξωτερικό. Αλλά η διάχυση αυτή έχει να κάνει με το πόσους ερευνητές φέρνουμε εμείς εδώ για να κάνουν σεμινάρια, για να κάνουν παρουσιάσεις, πόσες φορές μπορούμε να πάμε εμείς έξω και να διαχύσουμε τη δική μας την έρευνα στο εξωτερικό. Σωστό. Κάτι το οποίο το έχουμε κόψει παντελώς, κύριε Υπουργέ, τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας του κοψίματος του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός πλέον δεν μας επιτρέπει ούτε μετακινήσεις να κάνουμε, ούτε να φέρνουμε κόσμο απ' έξω, ούτε εμείς να πηγαίνουμε έξω. Έχουμε κόψει, για παράδειγμα, τις διπλές αποδοχές στις εκπαιδευτικές άδειες, που μπορεί να ακούγονται λίγο περίεργα στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά οι διπλές αποδοχές είναι ένα εργαλείο για να μπορέσει να φύγει ο συνάδελφος, ο οποίος δεν έχει από αλλού δυνατότητα χρηματοδότησης, και να πάει σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού και να έχει μια συνεργασία με τους συναδέλφους του εξωτερικού, η οποία θα αποφέρει διπλά ωφέλη για το πανεπιστήμιο το ελληνικό. Αυτά λοιπόν, με τη συνεχή μείωση των προϋπολογισμών των πανεπιστήμιων τα τελευταία χρόνια, έχουν εξαλειφθεί. Αυτό σε ό,τι αφορά τις διεθνείς κατατάξεις. Γιατί ερευνητικό έργο στα ελληνικά πανεπιστήμια παράγεται παρά τις εξαιρετικές. Και στην Κρήτη ιδιαίτερως. Έτσι, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Από εκεί και πέρα, επειδή αναφερθήκατε στα προβλήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε φτάσει με τις συνεχείς περικοπές
αναφέρθηκε ο συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο Θράκης αυτάς, να έχουμε ανελαστικές δαπάνες οι οποίες καλύπτουν πλήρως τη διαθέσιμη χρηματοδότηση. Που σημαίνει τι, ότι αν εμείς πρέπει να πληρώσουμε, για παράδειγμα, τη ΔΕΗ, ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε προηγουμένως στις προσπάθειες που καταβάλει ούτως ώστε να περιοριστεί το κόστος της ΔΕΗ, λέω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλλά για μας είναι κρίσιμο, διότι με τον αριθμό των εργαστηρίων που έχουμε στο Πανεπιστήμιο, έχουμε ένα πανεπιστήμιο πλήρες που έχει όλες τις σχολές συμπεριλαμβανομένης ιατρικής, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά ενεργοβόρα σαν σχολή. Έχουμε φτάσει να έχουμε ένα προϋπολογισμό για τη ΔΕΗ, ο οποίος δεν φτάνει να πληρώσουμε τις δαπάνες της ΔΕΗ που θα έχουμε. Και ένα τελευταίο, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και θα ήθελα να κάνω και μία πρόταση στον κύριο Υπουργό. Έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή με τη φοιτητική μέρημνα. Από την άποψη ότι η σίτηση πλέον, οι δαπάνες για τη σίτηση όπως έχουν δοθεί, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες τις οποίες έχει ο φοιτητικός πληθυσμός. Εξαιτίας φυσικά της ύφεσης και της κρίσης οι οποίες υπάρχουν. Μία πρόταση, και έχω στείλει επιστολή ήδη στον κύριο Υπουργό, καθώς επίσης και στον Υπουργό Οικονομίας, ότι αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε από τα διαθέσιμα που έχουμε στο Πανεπιστήμιο, ταμιακά υπόλοιπα, τα οποία έχουν δοθεί στο παρελθόν για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες ανάγκες πέρα από τον τακτικό προϋπολογισμό, και σε εμάς τουλάχιστον στο θέμα της φοιτητικής μέρημνας και της κάλυψης των αναγκών των φοιτητών, θα ήταν ένα μεγάλο όφελος. Δεν μιλάμε για αύξηση του προϋπολογισμού, καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά χρήση ταμιακών υπολείπων. Και φυσικά το τελευταίο ζήτημα, το οποίο επίσης αναφέρθηκε από τον συνάδελφο τον κύριο Καραμπίνη, είναι το θέμα του προσωπικού, το οποίο φυσικά σχετίζεται με το τι ποιότητας εκπαίδευση παρέχουμε. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Χατζηνικολάου, εξαιτίας του ότι φεύγουν συνάδελφοι, συνταξιοδοτούνται, πηγαίνουν σε άλλα πανεπιστήμια για να βρουν καλύτερες συνθήκες δουλειάς, να μην μπορούμε να κάνουμε όλα τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών τα οποία έχουμε. Ξαναλέω ότι το πρόγραμμα σπουδών και η εκπαίδευση που παρέχουν στα πανεπιστήμια είναι χαρακτηριστικό κριτήριο για τη διεθνή τους αξιολόγηση. Αν εμείς αρχίσουμε τις περικοπές στα προγράμματα σπουδών που έχουμε αρχίσει να τις κάνουμε, ούτε επί ΔΕΛΤΑ 407 έχουμε, 47.000 ευρώ μας δίδουν φέτος για να προσλάβουμε συμβασιούχους καθηγητές. Όταν φεύγουν συνεχώς από τα τμήματά μας με διάφορους τρόπους συνάδελφοι, οι οποίοι δεν αντικαθίστανται. Μάλιστα. Άλλο αίτημα λοιπόν προς τον Υπουργό, αν μπορούσαμε τουλάχιστον να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε τους συναδέλφους οι οποίοι αποχωρούν. Δεν μιλάμε για νέες προσλήψεις, ξέρουμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, και μάλιστα θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Υπουργό, αν προβλέπετε κάποια στιγμή τα πανεπιστήμια να δουν κάποιες προσλήψεις νέου προσωπικού ή να δουν προσλήψεις προσωπικού σε αντικατάσταση αυτών που φεύγουν. Ένα προς ένα. Ερωτήματα, να σας απαντήσω, κύριε Πρίτανη, γιατί θέσατε ζητήματα με τα οποία συμφωνώ. Και πώς θα αντιμετωπίζουμε το θέμα της αξιολόγησης, όταν δεν υπάρχει θέμα αξιοπιστίας των ελληνικών πτυχίων, είναι πολύ καλά τα πτυχία. Για την Κρήτη μιλώ τώρα που είστε απέναντι. Κοιτάξτε, φέτος θα προσπαθήσουμε να πάρουμε αρκετούς post-doc, δηλαδή μεταπτυχιακούς, μεταδικτατορικούς εργαζομένους νέους επιστήμονες, και σε ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια. Ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη νέων ακαδημαϊκών στελεχών, διδασκόντων. Το πρόβλημα αυτό το ζείτε εσείς πολύ καλά. Θα πάει μαζί με την υπόλοιπη εκπαίδευση, αναλογικά. Δεν μπορώ να υποσχεθώ τίποτα αυτή τη στιγμή. Σε σχέση με το ζήτημα που αναφέρεται της μέρημνας της φοιτητικής, το μόνο κονδύλι το οποίο δεν μειώνεται στον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση από πέρσι φέτος, είναι τα κονδύλια για τη φοιτητική μέρημνα. Διότι όλοι ξέρετε και καταλαβαίνετε τις ανάγκες τις κοινωνικές. Όμως εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Στο θέμα της φοιτητικής μέρημνας, και δεν αφορά την Κρήτη, γενικώς μιλώ, υπάρχει ένα θέμα σπατάλης. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε στην καθιέρωση μιας κάρτας, ψηφιακής κάρτας του φοιτητή, με βάση την οποία θα μπορεί να ελέγχει κανείς πόσα γεύματα υπάρχουν, πόσα μπορεί να πληρώσει και πρέπει να πληρώσει ο φοιτητής, και όχι να γίνεται ο υπολογισμός της σίτησης με υπολογισμούς
από το μυαλό μας. Τόσες χιλιάδες. Πότε θα κατηγορηθεί αυτό, Υπουργέ? Φέτος. Το προχωράμε και φέτος θα υπάρξει. Από φέτος θα βγει η ψηφιακή κάρτα για τον κάθε φοιτητή. Μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ψηφιακή, ενώ του ακαδημαϊκού έτους. Ναι, ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Και γενικότερα το θέμα της ψηφιοποίησης, της ένταξης διαφόρων υπηρεσιών σε αυτή την κάρτα, όπως για το δημοτολόγια έχουμε, που αφορά τα δημοτικά σχολεία, νομίζω ότι θα βελτιώσει και οικονομικά αλλά και άποψη ποιότητας ζωής την εκπαίδευση. Και τελευταίο θέμα που είναι σημαντικό, μια και το αναφέρατε, με το θέμα της σίτησης. Κοιτάξτε, είπε ο κ. Χατζηνικολάου για τα προβλήματα υποσιτισμού που έχουμε στα δημοτικά σχολεία. Είμαστε σε συνεννόηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς προκειμένου να αρχίσουμε σε λίγες μέρες, πιλωτικά στην αρχή, περίπου 10.000 μερίδες ημερησίως μικρά γεύματα, τα οποία θα πάνε σε περιοχές όπου στα σχολεία δεν υπάρχουν κηλικία. Προσέξτε, υπάρχουν σχολεία στην Ελλάδα χωρίς κηλικία. Μάλιστα. Που αυτό δεν έχει να κάνει με... Το καταλαβαίνετε, είναι η έλλειψη των παιδιών να αγοράζουν ένα προσφάι κάθε μέρα στα κηλικία. Θα ξεκινήσουμε τώρα, σε λίγες μέρες, η κυρία Φωτίου από το Υπουργείο Αλληλεγγύης έχει την ευθύνη αυτή, με την Εκκλησία, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, με ιδιωτικούς φορείς. Το θέμα της αντιμετώπισης της μαθητικής, του μαθητικού υποσιτισμού είναι φοβερό πρόβλημα και η κατεύθυνσή μας, το σχέδιό μας είναι από του χρόνου, αφού το οργανώσουμε πιλωτικά σήμερα, να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας. Κύριε Πρίτανη, έχετε κάτι να προσθέσετε? Να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό μόνο εάν αυτό το οποίο ανέφερε για την ψηφιακή κάρτα υπονοεί ότι θα υπάρξει και μία τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, της ΚΙΑ δηλαδή, η οποία είναι εκείνη που διέπει το θέμα της σίτησης των φοιτητών και με βάση την οποία λειτουργούν όλα τα πανεπιστήμια. Όταν έρθει η κάρτα για να λειτουργήσει, βεβαίως θα υπάρξει. Θα υπάρξει, επομένως αυτό απλά θα θέλαμε μία συνεργασία με βεβαιότατα τα πανεπιστήμια. Μα με τους Πριτάνης θα γίνει αυτή. Εμείς θα φέρουμε το τεχνικό μέρος και τα θα κουβεντιάσουμε μαζί σας, αλίμονο. Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας, κύριε Πρίτανη. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς σας. Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον αναπληρωτή Πρίτανη, ερευνητικής πολιτικής και ανάπτυξης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Θωμά Σφικόπουλο. Κύριε Πρίτανη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας. Δώστε μας παρακαλώ όσο πιο σύντομα μπορείτε, αλλά και με ενάργεια, την εικόνα του δικού σας πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Λοιπόν, θα πω με τη σειρά μου όχι καινούργια πράγματα, αλλά θα προσπαθήσω λίγο να δείξω τα προβλήματα στο μέλλον, γιατί εκείνο είναι το σημαντικότερο. Ο τακτικός προϋπολογισμός, δηλαδή η κρατική επιχορήγηση για τις λειτουργικές ανάγκες του Πανεπιστημίου μας, είναι στο 20% εκείνου που ήταν στην αρχή της κρίσης. Για να το πω πιο καθαρά, να το καταλάβουμε, αυτό επαρκεί για τη ΔΕΗ και τα δημοτικά τέλη, την καθαριότητα και τη φύλαξη, τελεία. Από εκεί και πέρα το Πανεπιστήμιο βέβαια καταφέρνει μέχρι σήμερα, το δικό μας τουλάχιστον, να βάζει άλλα τόσα από τον λογαριασμό της έρευνας που είπε ο κύριος Υπουργός. Αυτό βέβαια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λίγο καιρό, διότι ουσιαστικά είναι σαν να κόβουμε την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου. Τα έργα που έχουμε και τα έσοδα που έχουμε από την έρευνα ουσιαστικά πρέπει να πηγαίνουν στην ανάπτυξη της έρευνας και των υποδομών. Δηλαδή σκεφτείτε ότι ο εξοπλισμός απαρχαιώνεται και πρέπει να αντικαθίσταται. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για αξιολογήσεις όπου τα πανεπιστήμια μας θα είναι σε πολύ υψηλές θέσεις. Εγώ διαφωνώ ότι είναι σε χαμηλές θέσεις και κυρίως διαφωνώ ότι τα πανεπιστήμια μας έχουν την εικόνα που λέτε στο εξωτερικό, που λέμε εμείς στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Τα πτυχία του Πανεπιστημίου μας, αλλά και άλλων πανεπιστημίων. Κύριε Πρίτανη, να σας στείλω αύριο όλες τις κατατάξεις της διεθνής που υπάρχουν. Θα σας στείλω και εγώ λοιπόν κατατάξεις όπου δείχνουν ότι το Πανεπιστήμιο μας και άλλα μεγάλα ελληνικά πανεπιστήμια βρίσκονται στο 5% των καλύτερων πανεπιστημίων του κόσμου. Στο να 5%. Μου τη στείλετε, δεν τις έχω βρει. Να μου τη στείλετε. Και να ποια σας κατάταξη. Δείξω τμήματα. Ποια κατάταξη είναι αυτή είναι, που μας φέρνει στο 5% των πανεπιστημίων. Ναι.
θα σας επίσης θα σας δείξω αξιολογήσεις. Να μου τη στείλετε να τη δημοσιεύσω με μεγάλη μου χαρά. Το τμήμα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, παραδείγματος χάρη. Μα υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν είπα ότι δεν υπάρχουν. Βρίσκεται στα 100 καλύτερα του κόσμου. Το τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου μας βρίσκεται στα 150 καλύτερα του κόσμου. Αυτά τα γνωρίζω και είναι έτσι. Ναι. Να σας πω όμως κάτι. Το σημαντικό είναι ότι αυτό έγινε τα τελευταία χρόνια. Και έγινε τα τελευταία χρόνια ακριβώς επειδή μπορέσαμε να διαθέσουμε τα λεφτά της έρευνας για ανάπτυξη και έρευνα. Εάν τώρα αυτή τη χρηματοδότηση την κάνουμε πετρέλαιο και λειτουργικά έξοδα για το Πανεπιστήμιο, εδώ είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Για λίγα χρόνια, για λίγο καιρό μπορούμε να το αντέξουμε και νομίζω ότι τα πανεπιστήμια με μεγάλη ωριμότητα έχουν αντιδράσει αυτό τα χρόνια της κρίσης σε όλη αυτή την περίοδο και θα νομίζω και στη συνέχεια θα δείξουν αυτή τη συμπεριφορά, αλλά αυτό δεν μπορεί να διαρκέσει. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα, το οποίο κατά την άποψή μου θα αποτελέσει χιονοστιβάδα, είναι το θέμα του προσωπικού. Το προσωπικό στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας έχει μειωθεί κατά 30%. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν προσλήψεις. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι όμως ότι η ηλικία των διδασκόντων είναι μεγάλη. Ο πληθυσμός είναι γυρασμένος. Και τα επόμενα 5 χρόνια θα πέσουμε κάτω από το 60-70% του προσωπικού. Αυτό είναι πραγματικά μία βόμβα. Διότι οι θέσεις χάνονται πολύ γρήγορα, αλλά αναπληρώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Θα παρακαλούσα λοιπόν τον Υπουργό, ξέρω ότι σήμερα δεν γίνεται αυτό, αλλά είναι θέμα προγραμματισμού, να προβλέψει αυτό, να πάρει τις στατιστικές του, είναι εύκολο να τις βρει, και να δει με τι ρυθμό μειώνονται το προσωπικό και τι κινήσεις πρέπει να γίνουν ώστε αυτό να αρχίσει να ανακτάται. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε από σήμερα για να μπορέσουμε σε 5 χρόνια που το προσωπικό πραγματικά δεν θα υπάρχει, θα κλείνουν τμήματα, να έχουμε μια λειτουργία των πανεπιστημίων σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τέλος θέλω να πω ότι πρέπει η κατανομή του προσωπικού να γίνεται όχι με τον τρόπο που γινόταν μέχρι σήμερα. Διότι μέχρι σήμερα, ναι μεν το προσωπικό ήταν επαρκές, αλλά ήταν άνισα κατανεμημένο. Πρέπει να βλέπουμε τις ανάγκες των τμήματων. Να μην παίρνουν δηλαδή, να μην δίνει δηλαδή το Υπουργείο σε τμήματα θέσεις, αλλά να μπορούν τα πανεπιστήμια να έχουν έναν ισχυρό λόγο εκεί, διότι συνήθως οι θέσεις πηγαίνανε πάντα στα ίδια τμήματα. Κύριε Υπουργέ. Συμφωνώ με τον κύριο Σιχόπουλο, το πρόβλημα της υποστελέχωσης θα έχει ρυθμούς δραματικούς, διότι οι νέοι επιστήμονες που το 82-83 μπήκαν στο Πανεπιστήμιο, σε λίγα χρόνια, σε 5 χρόνια ήδη, και σε 5 χρόνια ακόμη περισσότερο, θα είναι προς συνταξιοδότηση, 65-άριδες. 67, ναι. 67, ναι. Και ελπίζω να μην υπάρχουν φαϊνές ιδέες για μεγαλύτερο. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Το ζήτημα λοιπόν και των πανεπιστημίων, που επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα δεν επηρεάζει την ποιότητα των σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Εμπιστευόμαστε τα παιδιά που τελειώνουν το ελληνικό πανεπιστήμιο για να γίνουν καθηγητές, για να γίνουν γιατροί, για να γίνουν μηχανικοί. Και εδώ στην Ελλάδα, σε αυτούς είναι το μέλλον, στα παιδιά των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά και στο εξωτερικό διαπρέπουν οι απόφοιτοι των ελληνικών πανεπιστημίων. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν, με εμπιστοσύνη στο δημόσιο πανεπιστήμιο, να βελτιώσουμε αυτά και άλλα προβλήματα τα οποία μπορούμε να δούμε και στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ και στην δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Κρατώ ένα στοιχείο γιατί έχει σημασία αυτό το πράγμα. Εύκολα, και δεν είναι θέμα να βρει κανένας πρόθεση, αυτό είναι ο καιρός. Αυτό είναι και λίγο το μηντιακό σύστημα που κάνουμε τη συζήτηση. Άντε πάλι το μηντιακό σύστημα. Όχι, έχει σημασία αυτό. Πετάμε, όχι εσείς, γενικά μιλάω τώρα. Πετάμε, ακούμε, διαβάζουμε, πετάμε λέξεις και φρασούλες. Η ελληνική εκπαίδευση στο σύνολό της και τα πανεπιστήμια που είναι ο μοχλός για τη δημιουργία της ελληνικής εκπαίδευσης, από εκεί παράγονται οι νέοι επιστήμονες, είναι αξιόπιστοι και εντός και εκτός της Ελλάδος. Η συζήτηση που απαξιώνει. Αυτό το είπατε 10 φορές, αλλά να λύσετε και κανένα πρόβλημα. Ωραίο είναι με αυτό, τα προβλήματα, σαν δήλωση, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά πρέπει με να λύσετε και κανένα πρόβλημα. Εμπιστεύεστε τους Έλληνες γιατρούς. Διότι, κύριε Υπουργέ, τελειώνουν τις σχολές αυτές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, κοντεύει ένα αυτές χρόνο κυβέρνηση. Τελειώνουν. Κοντεύει ένα χρόνο κυβέρνηση. Και σας βλέπω με όλους συμφωνείτε.
αλλά όλοι απαριθμούν προβλήματα. Μα πρέπει να λύνετε και μερικά. Ακούστε κάτι. Το να λέτε είμαστε μαζί. Προβλήματα. Είμαστε μαζί. Είμαστε μαζί. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι λύση στο πρόβλημα. Καταρχήν, για να λύσουμε προβλήματα πρέπει να μην απαξιώνουμε αυτό που υπάρχει. Διότι αν το απαξιώνουμε με σαγκάι και άλλα πράγματα που ακούμε, τότε καταλαβαίνετε δεν υπάρχει συζήτηση καμία, ξεκινάμε από κάτω. Κύριε Φίλη, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι οι τρεις Πυριτάνες με τα προβλήματα που σας απαρίθμησαν απαξιώνουν όμως, την εικόνα όχι, του ελληνικού πανεπιστημίου. Υποστηρίζουν το πανεπιστήμιο. Αλλά τα κύριε προβλήματα αυτά, 10 μήνες τώρα, δεν τα έχει λύσει η κυβέρνησή σας. Υποστηρίζουν τα πανεπιστήμια. Η οποία κυβέρνησή σας, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, τα είχε κάνει σημαία αυτά. Κοιτάξτε, τα προβλήματα στα οποία αναφέρονται. Πακέτα, και έχουν περάσει 10 μήνες. Πακέτα που ισοδυναμούν δηλαδή πριν με από το ελληνικό χρέος. Υπήρξε και ο κύριος Μπαλτάς στο Υπουργείο. Ένα λεπτό, κύριε. Μην το ξεχνάτε. Βεβαίως και τον τιμώ. Δεν είστε κυβέρνηση ενός μήνα. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είστε κυβέρνηση ενός μήνα. 6 κοινοτικά πακέτα. Δεν μπορεί δηλαδή 10 μήνες μετά η βασική σας συζήτηση να είναι ότι συμφωνείτε με όλα όσα σας λένε και να μην λέτε τι θα κάνετε γι' αυτό. Δεν θα υιοθετήσουμε ως κυβέρνηση την απαξίωση του ελληνικού. Είναι εύκολο ο δρόμος του να, ο δρόμος του να μου επιτεθείτε είναι εύκολος. Όχι, καθόλου δεν επιτεθείτε. Στα προβλήματα επιτεθείτε. Στα προβλήματα όχι σε μένα. Όχι σε αφήστε στα τα μίντια. Τα μίντια έχουν κύριε το χάλι τους λοιπόν, να όχι το δεχθώ. Αλλά το χάλι της έχει δυστυχώς η εικόνα της παιδείας. Έχει μεγάλα προβλήματα, όπου βρισκόμαστε σε σχολεία. Αφήστε τα ηρωικά. Χιλιάδες και να στα σχολεία. Χιλιάδες και να στα πανεπιστήμια. Και αυτούς δυστυχώς έλλειψη στα χαρτιά υγείας. Έλλειψη στο μετρέλαιο. Και όλα αυτά τα ακούμε δεν τα αντιμετωπίζουμε με ηρωισμό. Ακούστε και εμάς, κύριε. Πρέπει να ακούστε, κόψετε. Κύριε, πρέπει να κόψετε από άλλα και να δώσετε στην παιδεία. Κόβουμε και δίνουμε αυτά, ό,τι μπορούμε. Τα ηρωικά είναι εύκολα. Λεφτά. Οι δηλώσεις και τα λόγια φτάνουν. Υπάρχει μια ρητορική απαξίωση των εκπαιδευτικών, των πανεπιστημιακών και των σχολείων των πανεπιστημίων. Στηρίξτε τα λοιπόν. Την στηρίζουμε. Στηρίξτε με το έργο του το στηρίζουν. Με το έργο όχι, εσείς να τα στηρίξετε. Και εμείς αφήστε προσπαθούμε τι κάνουν μέσα από μια δύσκολη πορεία ανάπτυξης της χώρας, μέσα από μια δύσκολη κρίση. Το να λέτε ότι κάνουν ηρωικές προσπάθειες. Ναι, όχι δεν να αλλάζει όχι κάτι. Όχι να τους απαξιώνουμε κιόλας. Το ξέρουμε ότι όχι κάνουμε. Όχι να απαξιώνουμε τον κόσμο κιόλας. Ποιος τους απαξιώνει. Μα δεν ακούτε γύρω σας. Ποιος τους απαξιώνει. Και η συζήτηση, και η συζήτηση για την περιβόητη αξιολόγηση που λέτε τώρα. Δεν κατάλαβα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Να αγνοούμε και τις διεθνείς αξιολογήσεις. Τι είναι αυτό καινούριο. Νέο σιριζέικο κόλπο είναι αυτό. Να αγνοούμε και τις διεθνείς αξιολογήσεις. Αφήστε τώρα. Τα άλλα είναι κόλπο. Δεν είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Για όλα αυτά είναι τα μύθια. Όλοι κάνουν ηρωικές προσπάθειες. Με όλους συμφωνούμε. Αλλά μία λύση εσείς δεν δίνουμε. Εσείς αναγνωρίζετε κάτι εκεί. Μία λύση. Ότι είναι τεμπέληδες εκπαιδευτικοί και ότι είναι. Είπα εγώ τεμπέληδες των εκπαιδευτικών. Αυτή είναι μια ρητορική. Εγώ για την κυβέρνηση μιλώ. Δουλεύουν λίγο δεν μιλώ για τους εκπαιδευτικούς. Δουλεύουν λίγο οι άνθρωποι. Δεν προσφέρουν. Κύριε φίλη, δεν μιλώ για τους εκπαιδευτικούς, μιλώ για την κυβέρνηση. Το συνόλεδι. Μιλώ για τα κενά στην παιδεία. Μα πήδησαν οι άνθρωποι. Ήσασταν πριν από το Σεπτέμβριο. Ήσασταν πριν από το Σεπτέμβριο. 7 μήνες κυβέρνηση. Και τα κενά είναι εκεί. Θυμηθείτε τι λέει. Λέγατε για τα κενά επί Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Θυμηθείτε τι λέγατε για τα κενά. Ούτε έναν διορισμό. Θυμηθείτε τι λέγατε για τα κενά. Κύριε Χατζηνικολάου. Και τα κενά είναι εδώ. Βεβαίως είναι εδώ. Λοιπόν, και θα φροντίσουμε να μην πάρουν τις απαιτήσεις. Τι ηρωισμοί λοιπόν. Αφήστε τους ηρωισμούς. Όχι, όχι, όχι. Είναι εύκολη η ρητορική σας. Καθόλου εύκολη δεν είναι. Επαναλαμβάνω. Καθόλου. Επαναλαμβάνω. Και είμαι πολύ πιο προσεκτικός από ό,τι ήσασταν εσείς ως αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν κάνετε αντιπολίτευση. Αυτή είναι η δουλειά των δημοσιογράφων. Κάνετε αντιπολίτευση, όχι. Η δουλειά των δημοσιογράφων να κάνουν κριτική. Και εγώ τι θέλω την κριτική. Αν μας θέλετε να είμαστε να σας γλύφουμε. Άλλο είναι αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι η δουλειά μας. Έχει τέτοια προβλήματα. Άλλο συζητάμε τώρα. Συζητάμε αν και με ηρεμία. Εάν θα αποδεχτούμε ένα πλαίσιο που θεωρεί ότι όλες οι αξιολογήσεις. Με ηρεμία, αλλά λέτε το μηδιακό σύστημα δεν και γιατί ανέφερα δεν τη διεθνή σύστημα κατάταξη των πανεπιστημίων. Πριν να την καταπιώ λοιπόν. Κύριε να μην Νικολάου την αναφέρω. Σας απαντούν τρεις πριτάνες. Να καθόμαστε και να λέμε κύριε ζήτω. Κύριε Νικολάου, σας απαντούν τρεις πριτάνες που ξέρουν την κατάσταση. Κύριε φίλοι, οι τρεις πριτάνες δεν απαντούν με τον τρόπο που απαντήσατε εσείς. Αφήστε τώρα. Αυτό λέμε. Δεν κάνουν πολιτικαντισμό οι πριτάνες. Σας απαντούν οι εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Οι πριτάνες σας είπαν όμως και 10 προβλήματα στα οποία δεν ακούω κάποια απάντηση ουσία. Με δώσουμε όλους συμφωνείτε, λέτε. Ένα λεπτό, κύριε Χατζηνικολάου. Αλλά τι θα κάνετε, ένα χρονοδιάγραμμα, μια απάντηση. Δεν έχουμε να δώσουμε λεφτά σήμερα. Είπαμε ότι τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά θα είναι προτεραιότητα. Αν υπάρξουν διορισμοί, θα είναι η παιδεία και η υγεία. Δεν σας είπα μόνο αυτό. Το Δημοκρίτιο σας είπε ότι αλλάζουμε και τα μαθήματα, γιατί κάνει κρύο.
Σας είπε ο Πέτρος Δημοκρατίου. Στο Δημοκρίτιο δεν είναι ο κανόνας ότι δεν κάνω μαθήματα. Μα το είπε ο άνθρωπος. Δεν είπε ότι κανόνας. Είπε συνέβη και αυτό. Να ακούμε τι λέει ο άνθρωπος. Ναι, το ακούμε. Επειδή το άκουσα. Είπε συνέβη και αυτό. Δεν είναι πολύ τιμητικό αυτό. Ότι το ενεργειακό κόστος που είναι μεγάλο, ιδιαίτερα στο Βορρά, πολύ μεγάλο, το αντιμετωπίζουμε σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό σας εξηγώ εγώ. Ότι δεν είπαν μόνο ότι προφανώς οι άνθρωποι είναι ιερεύοντες, αλλά είπαν και κάποια προβλήματα. Έχει σημασία, προσέξτε. Δεν λέω το η κουβέντα μόνο μεταξύ μας. Βρίσκουμε από διαβεβαίως τράγου. Υπάρχει μεγάλη κρίση. Μα το ερώτημα είναι προς εσάς, δεν είναι προς Πιτάνης. Τα ερωτήματα του κ. Χατζηνικολάου και τα δικά μας είναι προς εσάς. Ο κ. Μπαλτάς με λοιπόν, πολύ μεγάλη ευκολία έφερε ένα νόμο. Να ρωτήσουμε τον κ. Σφικόπουλο αν θέλει να πει μια κουβέντα ακόμη για να κλείσουμε τη σύνδεση μαζί του. Κύριε Πρίτανη. Βέβαια, εγώ θα μιλήσω με άλλο, ας πούμε, πώς να το πω, με άλλη, δεν, ούτε θέλω να μπω στην αντιπαράθεση στην πολιτική, ούτε, αλλά θα ήθελα να πω ένα πράγμα. Ότι εκείνο που πρέπει να δούμε είναι τους νέους ανθρώπους. Να δώσουμε ελπίδα, γιατί ξέρετε ένας αρχαίος φιλόσοφος έλεγε ότι οι ελπίδες είναι τα όνειρα αυτών που δεν κοιμούνται. Και σήμερα η κοινωνία μας από αυτό που κυρίως κινδυνεύει είναι να πέσει σε μια συλλογική κατάθλιψη. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ελπίδα και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πραγματικά σας λέω ότι υπάρχουν πανεπιστήμια στην Ελλάδα, μπορεί μα να μην διαφωνώ, είναι όλα, κύριε Σφικόπουλε. Οποία είναι εξαιρετικά και είναι τα πτυχία τους διαβατήριο παντού. Αυτό, ναι, αλλά πρέπει παντού να παντού εκτός από την Ελλάδα. Αυτό είναι αλήθεια που ναι, λέτε. Γιατί τα παιδιά αλλά μας φεύγουν έξω για να βρουν δουλειά. Σωστό, και ο γιος μου έξω πήγε να δουλέψει. Αλλά κι εγώ έξω είχα πάει να δουλέψω, γύρισα όμως. Αυτό όμως που πρέπει να δώσουμε στους νέους ανθρώπους να καταλάβουν ότι παίρνουν στέρεες γνώσεις στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό για τα νέα παιδιά. Όχι για την πολιτική αντιπαράθεση ή οτιδήποτε άλλο, όποιος και αν είναι. Κύριε Πρίτανη, ευχαριστούμε θερμά για την παρέμβασή σας. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε θα μιλήσουμε και για την ιδιωτική εκπαίδευση, θα μιλήσουμε για τα προβλήματα που εκεί υπάρχουν, θα μιλήσουμε για το περιβόητο θέμα του ΦΠΑ, παρότι δεν είναι αρμοδιότητα του κυρίου Φίλη, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, και θα μιλήσουμε βεβαίως και για μια σειρά από επιμέρους ερωτήματα που εσείς μας έχετε στείλει. Σε 2 λεπτά και πάλι μαζί. Όλα ξεκίνησαν πριν από 66 χρόνια. Όταν μίλησες για πρώτη φορά στο τηλέφωνο. Όταν φέραμε τις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Από τότε, κάθε τι καινούργιο που φέραμε στην επικοινωνία σε έκανε να σκέφτεσαι πώς γίνεται. Πώς γίνεται να επικοινωνείς με τόσους τρόπους. Είμαστε στη ζωή σου 66 χρόνια και κάθε βήμα που κάνουμε είναι για να σε φέρνουμε πιο κοντά. Και σήμερα κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας για να μπορείς και στο μέλλον να κάνεις πράγματα που καμιά φορά θα σε κάνουν να αναρωτιέσαι. Πώς γίνεται? Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα.
Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Αυτό το Σάββατο αποκλειστικά στην αγορά. Χούλιο Ιγκλέσιας. Το νέο CD του μεγάλου ερμηνευτή με 14 υπέροχα τραγούδια. Μαζί το πορτρέτο του Dorian Gray, το θρυλικό βιβλίο του Oscar Wilde για την αιώνια νεότητα και την άφθαρτη ομορφιά. Αυτό το Σάββατο μη χάσετε την αγορά. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους, να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Την Κυριακή με τη Real News. Compact Disc Club Cocooning. Δύο CD με τραγούδια για κάθε στιγμή της ημέρας. Μαζί, ιστορικά θέματα. Ο Γεώργιος Παπανδρέου και η Ένωση Κέντρου. Ακόμη, Real Taste. Τα καλύτερα σπιτικά ψωμιά από το δικό μας φούρνο. Και 10 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 5.000 ευρώ. Ισχύει και για την έκδοση των 2 ευρώ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Ο ΟΤΕ και η Κοσμοτέ ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν έναν ολοκληρωμένο κόσμο επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Όλα τα προϊόντα σταθερής κινητής τηλεφωνίας και ίντερνετ ονομάζονται Κοσμοτέ. Για να μπορείς να απολαμβάνεις αξεπέραστα προϊόντα και υπηρεσίες με ενιαία εξυπηρέτηση και ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.